Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροάτες του Libero 107,4, εδώ είμαστε. Ξεκίνημα της εκπομπής post-game, άλλο ένα βράδυ Κυριακής, θα δούμε όλο το post-game της σημερινής ημέρας. 10 με 1 θα είμαστε παρέα, Γιώργος Παναγιωτήτης στο μικρόφωνο και Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Να κάνουμε έτσι όλη τη σούμα της σημερινής ημέρας, όλο τον απολογισμό των αποτελεσμάτων, να δούμε τις βαθμολογίες, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε και αυτή τη εβδομάδα. Ειδικά από αύριο Δευτέρα, πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, καθώς έχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό στις 7.30 στη Λιβαδιά, που θα κλείσει την αυλαία της 14ης αγωνιστικής της Super League. Έχει και κλήρωση αύριο για το Champions League και για το Europa League. Μόνο Ολυμπιακός βέβαια εκεί από ελληνικό ενδιαφέρον στο 32 του Europa League. Αλλά εντάξει, περιμένουμε μεγάλα ζευγάρια στη φάση των 16 του Champions League, στο πρώτο νοκάουτ. Ενώ μόλις έχουμε και γκολ για την Ρώμα στο Ολυμπικό, στο match που βρίσκεται σε εξέλιξη, μάλλον σε ένα από τα match που βρίσκονται σε εξέλιξη στη βραδιά. 2-2 στο 45ο λεπτό. Η Ρώμα ισοφαρίζει, είχε δεχτεί ένα γκολ πριν. Άκουγα τον Δημήτρη τον Δαναξίνα λέει για την γκάφα του Όλσεν, του πρώην γκολκίπερ του ΠΑΟΚ. Δέχτηκε και δεύτερο γκολ η Ρώμα από την Τζένοα. Τώρα το ισοφαρίζει, το φέρνει το μάτς και πάλι στα ίσια, λίγο πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. 2-2 στο 45ο λεπτό. Στο 31ο λεπτό στην Ισπανία, Λεβάντε Μπαρτσελώνα στο 0-0, σε παιχνίδια που βρίσκονται, παραλαμβάνω, σε εξέλιξη. Ενώ η Λιόν προηγείται τη Μονακό με 1-0 στο 16ο λεπτό, σε μάτς που είναι σε εξέλιξη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ο Justin Kluivert είναι ο σκόρερ της Ρώμα, ο γιος του μεγάλου Patrick Kluivert. Και θα πανηγυρίζει τώρα κάπου σίγουρα ο Δημήτρης Οδανάξης, ο οποίος ήταν εδώ προηγουμένως και είναι έτσι φαν της Ρώμα. Η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να παραμένει στο 0-0 στην έδρα της Λεβάντε. Εντάξει, θέμα χρόνου είναι προφανώς τον γκολ. Στο 62 στο Βέλγιο, σε μάτς που επίσης έχει τον ενδιαφέρον του Σαντάρ Λιέγη, Ζούλτε Βάργκεμ 3-0. Αυτά από τα μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα και φυσικά θα τα παρακολουθούμε για να σας ενημερώνουμε για τα γκολ και το τελικό της αποτέλεσμα στη συνέχεια. Σήμερα η μέρα είχε αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια βέβαια, με το μεγάλο ντέρμπι στην Αγγλία, το Liverpool Manchester, να συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα, να προσελκύει όλο το ενδιαφέρον φυσικά, με τη Liverpool να κυριαρχεί βέβαια, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο. Η United βρήκε ένα γκολ για να ισοφαρίσει στο πρώτο μέρος από το πουθενά ουσιαστικά, από την γκάφα του Alisson που έχασε την μπάλα από τα χέρια του, αλλά ο Shaqiri ήρθε από τον πάγκο, σκόραρε μετά από 144 δευτερόλεπτα περίπου, έκανε και το 3-1 μετά και καθάρισε κάπως έτσι το ντέρμπι, το οποίο ήταν στο δεύτερο μέρος ειδικά μονόλογος στη Λίβερπουλ. 36-6 τελικές υπέρ της Λίβερπουλ, αν δεν κάνω λάθος. Συντριπτικά ποσοστά κατοχής μπάλας και γενικότερα ένας μονόλογος Λίβερπουλ που επέστρεψε στην κορυφή, ένα βαθμό πάνω από την Manchester City. Και νομίζω πλέον, παίρνοντας σήμερα και αυτό το ντέρμπι, έσπασε και αυτήν την κατάρα του Κλοπ, ο οποίος μετά από 6 παιχνίδια, το έκτο του παιχνίδι απέναντι στην Manchester United σήμερα και κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη. Είχε 5 μάτς χωρίς να καταφέρει να κερδίσει τη United το προπονητή Liverpool ο Κλοπ. Είχε 3 οπαλές διότητες. Σήμερα πήρε την πρωτονή και έσπασε και αυτή την κατάρα. Είχε και 5 χρόνια να κερδίσει άλλωστε η Liverpool τη United σε ντέρμπι μεταξύ τους για το αγγλικό πρωτάθλημα. Το κατάφερε σήμερα και συνεχίζει την πορεία της προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι στην πρώτη θέση. Πείθει όλο και περισσότερο ότι μπορεί φέτος να πάει μέχρι το τέλος του δρόμου και να μην εμφανίσει τα συμπτώματα όλων ετών. Βέβαια με τη Liverpool ποτέ μιλες ποτέ. Το ξέρετε πολύ καλά και όλοι εσείς οι φίλοι της εδώ στην Ελλάδα, που είστε αρκετοί, ειδικά και εδώ στη Θεσσαλονίκη και εδώ στο Λίμπερο έχουμε πολλούς φίλους των κόκκινων. Σήμερα πανηγύρισαν, το χάρηκαν και πλέον βλέπουν όλο και πιο αισιόδοξα το στόχο της κατάκτησης πρωταθλήματος. Είχε και ενδιαφέρον παιχνίδι στο Παλατάκι σήμερα το απόγευμα. Βέβαια εκεί όπου ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να σταθεί ανταγωνιστικός, προσπάθησε να το παλέψει, το πάλεψε όσο μπόρεσε απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του σε κάποια σημεία του αγώνα. Έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα, πιο ποιοτική. Το παραδέχτηκε και ο Λιάς ο Παθεοδόρου μετά το παιχνίδι. Πήρε την νίκη με 93-83 μέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Παρέμεινε αίτητος, έχει το απόλυτο εικόνα ο Παναθηναϊκός. Η μόνη ομάδα στο πρωτάθλημα που παραμένει αίτητη. Και είναι φυσικά μάλλον δεν είναι τώρα στην πρώτη θέση, διότι εκκρεμεί ένα μάτς με τον Κολοσσό, το οποίο εκτός απρόβλεπτου θα το κερδίσει και θα κάνει το 9-0 μετά από 9 αγωνιστικές οι υπόλοιποι. Ολυμπιακός και Περιστέρι έχουν από μία ήττα. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 5-4, 5 νίκες στις τερσίδες. Ενώ ανοίγει το σκόρ η Μπαρτσελόνα μόλις στο 35ο λεπτό. Ο Λουίς Σουάρες, αν έχω προλάβει να δω, θα είναι ο σκόρερ. Στο 35 λοιπόν, Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-1, σε μάτς που είναι σε εξέλιξη στην Ισπανική Λα Λίγκα. Ναι, ο Λουίς Σουάρες είναι ο σκόρερ των Μπλαουγκράνα, οι οποίοι σήμερα παίζουν με αυτές τις λαχανί, κίτρινες, όπως θέλετε πείτε τις εμφανίσεις στην έδρα της Λεβάντε. Για το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, βέβαια θα τα δούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο Νίκος Μοσχοβίτης, ο οποίος περιέγραψε τον αγώνα ζωντανά εδώ στον αέρα για λογαριασμό του Λίμπερο 107,4 από το Παλατάκι. Τον ακούσατε νωρίτερα. Έχουμε αρκετά να πούμε και για τον Ηρακλή, που η μέρα σήμερα είχε εξελίξεις. Έχει ενδιαφέρον όλο το ρεπορτάζ εκεί στα Κιανόλευκα. Θα μας το δώσει
αργότερα ο Γιάννης Σαλεπάκης, καθώς πάει σε νέα αλλαγή προπονητή ο Ηρακλής, τέταρτη αν δεν κάνω λάθος για τη φετινή σεζόν. Αποτελεί παρελθόν και επίσημο ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Θα έχουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ συνέχεια. Υπήρξε και επίσημη δήλωση του Τόμ Παπαδόπουλου, του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια αναλυτικά. Γι' αυτό αξίζει να μείνετε συντονισμένοι και οι φίλοι του Ηρακλή. Ο Απόλλων Πόντου πέτυχε μεγάλη νίκη επί του Απόλλωνα Λάρισας. Μάλιστα, υποχρέωσε την ομάδα της Λάρισας την πρώτη της ήττα στο εφετινό πρωτάθλημα της Football League. Δεν είχε ιτηθεί μέχρι τώρα σε 8 παιχνίδια ο Απόλλων Λάρισας. Ωστόσο, σήμερα στην Καλαμαριά υπέκυψε, υπέστη την πρώτη του ήττα και ο Απόλλων Πόντου πήρε βαθιά βαθμολογία ανάσα, ανέκαμψε. Και θα δούμε συνέχεια φυσικά αναλυτικά και τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία στην Football League. Θα ξεκινήσουμε όμως με μια συνοπτική εικόνα, συνοπτική ματιά. Έτσι, το πανόραμα της 14ης αγωνιστικής της Super League. Να δούμε τι αποτελέσματα είχαμε σήμερα, τι αποτελέσματα είχαμε και εχθές. Και φυσικά στην πορεία θα έχουμε και την Αγάπη Γαβριλίδου από το ΠΑΟΚ 24 για να μας δώσει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, την αποστολή, τα τελευταία νέα, την πιθανή ενδεκάδα που πρόκειται να παρατάξει ο Λασβάνο Τσέσκου αύριο στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Και γενικότερα όλο το ασπρόμαυρο ρεπορτάζ πριν το αυριανό παιχνίδι στις 7.30 θυμίζω. 14η αγωνιστική του Super League θα κλείσει με αυτό το μάτς. Λιβαδιά, Λιβαδιακός ΠΑΟΚ με το δικέφαλο να στοχεύει φυσικά στο διπλό, στη νίκη και για να φτιάξει λίγο και πάλι το κλίμα που στράβωσε είναι η αλήθεια κάπως μετά την ήττα με 1-3 από την Πάντα Μπορίσοφ και τον αποκλεισμό από το Europa League. Θέλει να επιστρέψει στις νίκες ο δικέφαλος και να επαναφέρει και την ηρεμία, να παραμείνει και στην κορυφή έτσι να διατηρηθεί αλόβητος, να κρατήσει και το συν 8 από τον Ολυμπιακό. Ατρόμητο σήμερα έχασε και πλέον είναι ήδη στο συν 7. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ αύριο θα πάει στο συν 10 από τον Ατρόμητο που είναι πλέον τρίτος. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Λαμία νωρίτερα και είναι αυτή τη στιγμή στο μείον 5 από τον ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει αύριο, κάνει το καθήκον του στη Λιβαδιά, θα πάει στο συν 8 από τον δεύτερο Ολυμπιακό και είναι μια πολύ καλή διαφορά φυσικά για να τη διατηρήσει ο ΠΑΟΚ στο φινάλι του πρώτου γύρου. Θυμιζομένη άλλη μια αγωνιστική την επόμενη Κυριακή πριν τη διακοπή για τις γιορτές. Στη Super League λοιπόν είχαμε χθες Πας Γιάννενα Πανιόνιος 3-1, Άρης Πανετολικός 1-2 στο Κλεάνθης Βικελίδης, Αστέρας Τρίπολης Όφη 2-1. Σήμερα νωρίς το πρώτο παιχνίδι της ημέρας ο Απόλλωνος Σμύρνης νίκησε την Ξάνθη με 1-0 στη Ριζούπολη και ίσως με αυτή τη νίκη, δεν ξέρω, του δίνει κάποια ελπίδα, του αφήνει έτσι ένα φως στο τούνελ να ελπίζει ότι μπορεί να το παλέψει, να κάνει ένα μεγάλο comeback και να καταφέρει να σώσει την χρονιά, να καταφέρει να... Βέβαια, εντάξει, είναι αρκετά πίσω. Ακόμη είναι στους 5 βαθμούς στην τελευταία θέση, ουραγός. Αλλά έτσι αυτή η νίκη σήμερα που πήρε κόντρα στην Ξάνθη του δίνει μια ελπίδα και φυσικά αποτέλεσμα που, αν θέλετε, βαθμολογικά τουλάχιστον σίγουρα ωφελεί και τον Άρη, καθώς η Ξάνθη παρέμεινε ισόβαθμη με τους Κιτρινόμαυρους στους 19 βαθμούς. Και την άλλη εβδομάδα, την άλλη Κυριακή, στα Πηγάδια στις 7, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους, Ξάνθη και Άρη, στο παιχνίδι για τη 15η αγωνιστική. Στη Λάρισα, ΑΕΛ και ΑΕΚ έμειναν ισόπαλες. Το 0-0, η ΑΕΚ νομίζω, αν είχε έστω κάποιες ελπίδες για να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του τίτλου, νομίζω ότι σήμερα τις πέταξε και αυτές. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει αύριο στη Λιβαδιά, θα είναι στο μείον 14 πλέον η Ένωση. Είναι στους 24 βαθμούς στην τέταρτη θέση. 4 βαθμούς πίσω και από τον τρίτο Ατρόμητο. Και γενικότερα συνεχίζει να προβληματίζει, να απογοητεύει και με τις εμφανίσεις της. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ατρόμητο σε ένα μάτς με συναρπαστικό φινάλε. Με τον Κουλούρη να χάνει πέναλτι το οποίο απέξω ο Διούδης, ένα πέναλτι που κατά τη γνώμη μου λανθασμένη υπόδειξη του Σιδηρόπουλου. Στο τέλος ο Μπουσουλάτης είχε δοκάρει στις καθυστερήσεις, δεν μπόρεσε ο Ατρόμητος να ισοφαρίσει. Γενικότερα είχε αρκετές ευκαιρίες ο Ατρόμητος στα τελευταία λεπτά για να πάρει το ισόπαλο αποτέλεσμα στο ΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός σε όλο το δεύτερο ημίχρονο είχε οπισθό χωρίσει, κράτησε όμως αυτό το 1-0 που είχε διαμορφώσει ο Μακέντα από το πρώτο ημίχρονο με ένα υπέροχο γκολ, τρομερό κατέβασμα σε βαθιά παλιά του Κάτζη και εκτέλεση από τον Ιταλό επιθετικό του Παναθηναϊκού. Και πήρε αυτή τη νίκη που τον ανεβάζει στην πέμπτη θέση στους 22 βαθμούς. Πέρασε τον Πανετολικό, ο οποίος χθες και πατήσει πεντάδα με το διπλό στο Κλάνης Βικελίδης. Τώρα ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι στην πεντάδα. Στο μάτσο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός κέρδισε με 3-0 τη Λαμία. Με τους φιλοξενούμενους βέβαια να ζητούν ένα πέναλτι σε μαρκάρισμα του Σισε στον Μπερτόγλου, ενώ το σκόρ ήταν στο 1-0. Δεν δόθηκε, ενώ φάνηκε να υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση. Εντάξει, υπάρχουν αυτά στα μάτσα Ολυμπιακού και φέτος τα βλέπουμε. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για τη διαιτησία. Και όμως εξακολουθούμε να βλέπουμε τέτοιες φάσεις και τέτοια σφύριγματα. Να δούμε λοιπόν και τον βαθμολογικό πίνακα της Super League πώς έχει διαμορφωθεί. Ο ΠΑΟΚ είναι στους 35, παίζει αύριο. Στη Λιβαδιά στους 30 Ολυμπιακός, 28 Ατρόμητος, 24 22 Παναθηναϊκός, 21 ο Πανετολικός, 19 ο Άρης και η Ξάνθη. Στο βαθμό στην 7η θέση. Αστέρας Τρίπολης είναι στους 18, όσους έχει και ο Πανιόνιος, 15 η ΑΕΛ, 14 ο Πας Γιάννενα, 11 Όφη, 11 η Λαμία, 8 ο Λεβαδιακός και τελευταίος ο Απόλλωνος Σμύρνης με 5 βαθμούς. Επαναλαμβάνω, πήρε την
πρώτη του νίκη σήμερα επί της Ξάνθης. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε και στην Football League, εκεί όπου είπαμε ξεχωρίζει στο σημερινό μενού η νίκη του Απόλλωνα Πόντου επί του Απόλλωνα Λάρισα στην Καλαμαριά. Το γκολ της νίκης το πέτυχε ο Λαϊτάν στο 24ο λεπτό. Σπουδαία νίκη για τον Απόλλωνα, πρώτη ήττα για τον Απόλλωνα Λάρισα στο πρωτάθλημα. Ο Βόλος πλέον είναι στην κορυφή με συν 5 βαθμούς διαφορά, στους 25 βαθμούς, 20 ο Απόλλων Λάρισας, γνώρισε την πρώτη του ήττα, στους 17 η Κέρκυρα, στους 16 ο Πλατανιάς, 14 ο Εργοτέλης, 13 ο Καραϊσκάκης Άρτας, 12 ο Ρόδος, 12 η Δεξαδράμας και η Παναχαϊκή, 11 ο Απόλλων Πόντου, ανέβηκε στη 10η θέση και ξεπέρασε τον Ηρακλή, ενώ οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης θα παίξουν μεταξύ τους. Την επόμενη Κυριακή στο γήπεδο του Μακεδονικού θα γίνει αυτό το παιχνίδι, λόγω ενός ερωταστικού τουρνουά που θα υπάρχει στο Καστατζόγλιο και είναι από καιρό προγραμματισμένο. Αναμετρηθούν λοιπόν στο γήπεδο του Μακεδονικού σε ένα μάτς που θα έχει μεταξύ άλλων και βαθμολογικό ενδιαφέρον πολύ μεγάλο. Παραλαμβάνω στους 11 από όλων πόντους, στους 10 ο Ηρακλής, 9 ο Κυριακός, 7 η Σπάρτη, 7 και τα Τρίκαλα, 6 ο Όχης Αμικός και 6 και ο Αΐτος Πάτων, τον οποίο την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα Σπάτα για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Κυπέλου. Ενώ όσο βλέπουμε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία της Football League, πετυχαίνει δεύτερο γκολ η Μπαρτσελόνα στο 43, Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-2 στην Ισπανία. Να δούμε τώρα και τα αποτελέσματα της Football League, τα σημερινά. Σπάρτη Πλατανιάς 0-0, Καρασιά και Σάρτας Αίτος Πάντων 1-0, Απόλλων Πόντου Απόλλων Λάρισα 1-0 και Αόχκης Αμικός Παναχαϊκή 0-0. Γενικότερα πολύ φτωχή σε σκορ η ημέρα. Σε 4 μάτς μπήκαν μόνο 2 γκολ και είχαμε και 2 λευκές οπαλίες με 0-0. Λοιπόν, να δούμε και στο μπάσκετ. Είχαμε αυτή την αγωνιστική και πώς έχει διαμορφωθεί και εκεί η βαθμολογία. Χθες είχαμε Κολοσσός Ολυμπιακός 67-86, Ρέθυμνο Κίμη 78-64, Αεκλάβριο 83-64, Περιστέρη Πανιόνιος 74-71, Προμηθέας Άρης 71-61, Χολαργός Ήφαιστος Λίμνου 65-62, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 83-93 σήμερα. Και το Χολαργός Ήφαιστος Λίμνου έγινε σήμερα. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα για την ένατη αγωνιστική. Να δούμε και τον βαθμολογικό πίνακα της Basket League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός και το Περιστέρι έχουν 8 νίκες, μία ήττα. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 8-0, έχει να παίξει με τον Κολοσσό ένα παιχνίδι που έχει αναβληθεί. Αν το κερδίσει θα πάει στο 9-0 και θα είναι στην κορυφή. Η ΑΕΚ είναι στο 7-2, ο Προμηθέας στο 6-3, ο ΠΑΟΚ στο 5-4, στο 4-5 ο Χολαργός όπως και ο Εφηστός Λίμνου, το Λαύριο στο 3-6 και ο Πανιόνιος, στο 2-7 ο Άρης και το Ρέθυμνο, στο 1-8 η Κίμη και στο 1-7 ο Κολοσσός, που αν χάσει από τον Παναθηναϊκό στο ξαναβολής παιχνίδι θα πάει και αυτός στο 1-8 στην τελευταία θέση μαζί με την Κίμη. Λοιπόν, ημίχρονο έχουμε στην έδρα της Λεβάντε. Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-2. Έχει πάρει το προβάδισμα η Μπάρτσα. Το πρώτο γκολ το πέτυχε ο Σουάρες. Το δεύτερο το πέτυχε ο Μέση. Το δεύτερο τέρμα της Μπάρτσα πριν από λίγο, 43. 0-2 λοιπόν στο ημίχρονο εκεί. Ξεκινάει τώρα σε πολύ λίγο, ετοιμάζονται να βγουν στον αγωνιστικό χώρο του Ολύμπικου οι παίκτες της Ρώμα και της Τζένοα. 2-2 εκεί από το πρώτο ημίχρονο, συναρπαστικό το παιχνίδι. Είχε και μια γκάφα του Όλσεν για τη Ρώμα. Λιόν Μονακό 1-0 στο 31ο λεπτό στη Γαλλία. Και στο 76 στο Βέλγιο, Σταντάρ Λιέγκης Ζούλτε Βάργκεμ 4-0, ενώ παίζει με 10 παίκτες λόγω αποβολής η Ζούλτε Βάργκεμ. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στις 10.30, μάλλον περάσαμε τις 10.30 και είναι η ώρα να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας break για απόψε. Λοιπόν, κάπως έτσι πάμε σιγά σιγά στο πρώτο break και θα επιστρέψουμε με Νίκο Μοσχοβίτη για να μας εξηγήσει, να μας αναλύσει, να μας σχολιάσει το τι είδε σήμερα στο παλατάκι στην ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ακούτε Λίβερο 107,4 και την εκπομπή Post Game. Ο Γιώργος Παναγιωτίδης θα είναι πίσω από το μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τη μία και ο Βασίλης Καβαδίας εδώ παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου, για να δούμε όλο το post-game της σημερινής αγωνιστικής δράσης, όλη την αθλητική επικαιρότητα φυσικά. Έχουμε βάλει και ένα έτσι, ξεχωριστό θεματάκι στην ανάρτηση της εκπομπής στη σελίδα του Λίμπερο 107,4 στο Facebook. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε δει, έχετε παρατηρήσει αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται τελευταία έντονα σε όλα τα γήπεδα και στα ελληνικά εδώ και από τους δικούς μας ποδοσφαιριστές, να τρυπούν κάλτσες και παπούτσια, κυρίως τις κάλτσες, στο πίσω μέρος του ποδιού, στο πίσω μέρος της κάλτσας, να γεμίζουν έτσι με τρύπες, σαν ελβετικό τυρί όπως χαρακτηριστικά διάβασα κάπου, να τις μετατρέπουν. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό, πώς το βλέπετε, περιμένουμε και τις δικές σας απαντήσεις και τα δικά σας σχόλια και σε σελίδα του Λίμπρο 107,4 στο Facebook, κάτω από την συγκεκριμένη ανάρτηση. Αν δείτε, υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες με τις τρυπημένες κάλτσες και τρυπημένα παπούτσια. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Μπέιλ, ο Κουτίνιο, ο Γουόκερ, ο δεξιός μπακ της Manchester City και άλλοι μεγάλοι παίκτες. Είδαμε ο Χούμελς έχει τρυπήσει και αυτός τα παπούτσια του στον μπροστινό μέρος. Αυτός ο Κουτίνιο πίσω. Υπάρχει φωτογραφία. Υπάρχουν φωτογραφίες μάλλον σχετικές. Στην Ελλάδα του Λίμπρο 107,4 στο Facebook. Αν ξέρετε για ποιο λόγο το κάνουν αυτό
και πώς σχολιάζετε, πώς το βλέπετε εσείς. Θα δώσουμε και τις απαντήσεις στην πορεία με βάση μια μικρή έρευνα που κάναμε, που οφείλεται αυτό κυρίως και έχει να κάνει με ιατρικούς λόγους κυρίως και όχι με θέμα μόδας, δεν είναι νεατάς της μόδας αυτή στο ποδόσφαιρο, αλλά παρατηρείται έντονα, είναι η αλήθεια, ειδικά το τελευταίο διάστημα είδαμε και παίκτες εδώ στα ελληνικά γήπεδα να το κάνουν πολύ, πολύ συχνά. Λοιπόν, στο 90, Σαντάρ Λιέγγι, Ζουλ ντε Βάρεγγεμ 4-1 στο Βέλγιο, με 10 Ζουλ ντε Βάρεγγεμ από νωρίτερα. Στο 58, Ρώμα Τζένοα 2-2 στην Ιταλία, σε ένα τρελό πρώτο ημίχρονο. Τώρα στο δεύτερο δεν έχουμε γκολ ακόμη. Στο ημίχρονο, τώρα ξεκινά το δεύτερο, μάλλον έχουν βγει οι παίκτες των δύο ομάδων στην έδρα της Λεβάντε. Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-2, Σουάρε στο 35 και Μέση στο 43 τα γκολ για τους Καταλανούς. Στο 45, Λιόν Μονακό 2-0 στη Γαλλία. Όμως αφήνουμε αυτά τα μάτς που βρίσκονται σε εξέλιξη για να πάμε αμέσως στον Νίκο Μοσχοβίτη για να μας πει πώς είδε, να μας αναλύσει τη σημερινή του Πάγου από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Καλησπέρα, Νίκο, τι γίνεται? Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές του Λίμπερο. Το πάλεψε ο ΠΑΟΚ, προσπάθησε, αλλά νομίζω φάνηκε διαφορά ποιότητας, ειδικά εκεί στη δεύτερη περίοδο που έτρεξε ένα σερί 12-0. Ήταν, δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός. Νομίζω εκεί το καθάρισε, έδειξε ότι. Του μπήκαν και τα σουτ, βέβαια. Ναι, πάνω κάτω έτσι είναι, όπως το λες. Κοίτα, εντάξει. Για να κερδίσει μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει να είναι σε πάρα πολύ καλή μέρα ο ΠΑΟΚ και σε κακή μέρα ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ σήμερα πέτυχε ένα Παναθηναϊκό πολύ καλό. Ίσως να είναι και πιο γεμάτη το εμφάνιση φέτος στην Ελλάδα, σίγουρα, γιατί στην Ευρωλίγα έχει κάνει και πιο μεγάλες εμφανίσεις για να κερδίσει κάποιους αντιπάλους του. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έβαλε σε κάποια φάση 4 τρίποντα στα μέσα δεύτερης περιόδου, πήρε μια διαφορά εκεί που ήταν στους 15-17 πόντους και η διαφορά απλά κατέβηκε σε κάποια φάση μέχρι τους 6-7. Το έλεγχε το παιχνίδι, ήταν σε πολύ καλή μέρα επιθετικά. Ήταν σε μια καλή μέρα επιθετικά που δεν το συνηθίζει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που φέτος, ας πούμε, το τρίποντο είναι μεγάλη του πληγή. Και όμως σήμερα στο Παλατάκι είχε 11-25. Έδωσε 29 assist, έτσι. Δηλαδή, έκανε κοιτούσα τα στατιστικά και νομίζω αυτό το στοιχείο, η assist δηλαδή, ήταν αυτό που ήταν η μεγάλη διαφορά, έτσι. Ναι, και στα υπόλοιπα ο ΠΑΟΚ ήταν πάνω κάτω και στα rebound και στα shoot. Είχε δηλαδή και ο ΠΑΟΚ καλά ποσοστά, αλλά εκεί σε assist νομίζω. Ναι. Και ο καλάθι είχε 12, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, στην τέταρτη περίοδο ο Παναθηναϊκός έβγαλε και την ατομική ποιότητα που διέθεσε. Ο Παναθηναϊκός είχε πέσει από το Keith Langford, ο οποίος, μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους σκόρ της Ευρωλίγκα στην ιστορία της, έτσι. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και όντως ήταν πολύ αποφασιστικός την τέταρτη περίοδο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ το πάλεψε με τέτοια στατιστικά και τέτοια εικόνα, η διαφορά είναι μικρή. Δηλαδή, αν τα βάλουμε όλα κάτω και σκεφτούμε ότι ποιος έπεσε με ποιον, τη διαφορά ποιότητας και την ημέρα του Παναθηναϊκού, το μείον 10 είναι διαφορά μικρή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά πλήρωσε, για μένα ουσιαστικά πλήρωσε ένα κακό πρώτο ημίχρονο και όντως εκείνο το δίλεπτο τρίτο του Παναθηναϊκού ξέσπασε και ξέφυγε. Γιατί όταν έδωσε η ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός παίρνει τέτοια διαφορά, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσεις. Ο ΠΑΟ είχε πολύ καλή νοοτροπία, δεν άφησε καθόλου το παιχνίδι. Δηλαδή σε όλο το μάτς πάλευε, δεν άφηνε καμία φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλός. Ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά αυτό δεν φτάνει, έτσι. Δεν είναι κλισέ, είναι μια πραγματικότητα να παίζει με τέτοιες ομάδες. Θα πρέπει 40 λεπτά να είσαι συγκεντρωμένος στη δουλειά σου για να διεκδικείς το παιχνίδι, όχι για να το πάρεις. Ναι. Το να το πάρεις μετά μπορεί να είναι μια άλλη συγκυρία. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πλήρωσε ουσιαστικά τη δεύτερη του κακή περίοδο και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ήταν σε καλή μέρα και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι κάποια από τα τούτου στα μάτς που πηγαίνει ψηλά από το σκορ δεν είναι. Δηλαδή, ας πούμε, ο Γκος σήμερα έπαιζε με ένεση για ένα θέμα στον Αστράγαλο, δεν ήταν σε πολύ καλή μέρα. Ο Χρυσικόπουλος ενώ πήρε μπάρες, πήρε προσπάθειες, δεν ήταν εύστοχος. Τράβηξε πολύ ο Χάτσερ στο σκοράρισμα, βγήκε μπροστά. Και ο Μωρέ, το επίγονος ήταν στο παρκέ και το επιτράπηκε μάλλον στο παρκέ γιατί και μεταφάλω για θέμα βοήθησε όσο μπορούσε. Γενικά, ο ΠΑΟ πάλεψε πάρα πολύ, αλλά φάνηκε η διαφορά ποιότητας που έχει με τον Παναθηναϊκό. Και για μένα σου λέω, για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει ένα μέτριο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έκανε καλό παιχνίδι. Και πάλι ο ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικός, το πάλεψε όσο μπορούσε, διεκδικούσε πράγματα, αλλά δεν κατάφερε στο τέλος να πανηγυρίσει και μια μεγάλη νίκη. Ναι. Κόσμο είχε στο Παλατάκι σήμερα, Νίκο, έτσι? Ναι, είχε. Είχε περίπου 3.000 φίλους του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι
θα μπορούσε να έχει περισσότερο, αλλά τέλος πάντων, okay. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε ο κόσμος έτσι λίγο να βοηθήσει, βλέποντας ότι η ομάδα δεν τα παραπτάει, το παλεύει. Νομίζω ότι το κατάλαβε και ο κόσμος ότι υπήρχε απόσταση των, των δύο ομάδων και ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάλευε και να προσπαθούσε, αλλά δεν μπορούσε να πάρει την νίκη. Γι' αυτό και το χειροκρότημα στο τέλος, έτσι. Και το χειροκρότημα στο τέλος, ναι, γιατί όντως πραγματικό ΠΑΟΚ το παράτησε πολύ το παιχνίδι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είχε πάντα απαντήσει όταν ο ΠΑΟΚ πήγαινε να επιστρέψει και ο ΠΑΟΚ συνέχιζε. Ξανά το πάλευε με ό,τι μπορούσε. Έτσι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ σήμερα έπαιξε. Είχε ένα ρόστερ 8 παικτών επί της ουσίας. Δηλαδή ο Τέπιτ δεν έπαιξε καθόλου γιατί είναι ανέτοιμος. Το θέμα βρίσκεται μέσα. Μέσα από το rotation Αθηναίου μπήκε 7 λεπτά. Δεν έπαιξε καθόλου Τσόχλας, δεν έπαιξε καθόλου Σίδας. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ με 8 παίκτες κυνηγούσε τον Παναθηναϊκό. Το πάλεψε, έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε, αλλά αυτό δεν ήταν και αυτό. Γιατί πέτυχε τον Παναθηναϊκό σε καλή μέρα. Δηλαδή το να πετύχει τον Παναθηναϊκό με 11-25 τρίποντα, έτσι, μια ομάδα που στην Ευρωλίγκα σουτάρει με 29% ας πούμε για παράδειγμα, θα μου πεις άλλο Ευρωλίγκα, άλλο η Ελληνική Λίγκα. Okay, αλλιώς και άμυνες, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, δηλαδή ας πούμε ο Παναθηναϊκός σήμερα έπαιξε πολύ καλά, έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι σε ένα κακό momentum για αυτόν. Είναι αυτό που έλεγα και πριν το μάτσο ότι αυτές οι ομάδες επειδή είναι πολύ έμπειρες, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ έμπειρους παίκτες, το Καλάθι, το Λάγκφορντ, το Λάσμε, τον Γκις, το Λοντζέσκι, το Παπά ακόμα. Όταν έρχονται τα ζόρικα, συσπυρώνονται. Δηλαδή, μπορεί στο μυαλό μας το momentum να ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ, γιατί ξέρεις είχε 9 νίκες στα τελευταία 10 μάτσο, ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο καιρό και στην Ευρωλίγα και στην Ελλάδα δεν πήγαινε πολύ καλά. Και από αποτελέσματα και από εμφανίσεις. Αλλά τέτοιες ομάδες πρέπει να τις πετύχει κάπως στον ύπνο, λέω εγώ, για να τις κερδίσεις. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σε φυσικασμό, ακριβώς. Μετά από όσα γίνανε την Παρασκευή, με την Ταρουσάνα που δεν έπαιξε καλά, λίγες αποδοκιμασίες, δηλώσεις Ανάση Γιανακόπουλου και όλα αυτά και όλη την περίοδο της ατμόσφαιρας, ήταν πολύ πιο συγκεντρωμένος, να το πω έτσι, πιο πεινασμένος για την νίκη. Έτσι, αν και αυτές οι ομάδες πάντα πεινασμένες είναι για την νίκη. Απλά είναι λίγο διάφορες δεδομένες που μπορούν να παίξουν ρόλο. Και όταν πετυχαίνεις και μια καλή βραδιά, ας πούμε, στα σουτ, στα τρίποντα, τότε είναι πολύ δύσκολο να τον ακολουθήσεις ή να καταφέρεις να τον κερδίσεις. Ναι. Τώρα ακολουθεί παιχνίδι με τη Βόνη, σημαντικό και αυτό. Έτσι. Υπάρχει το σερί το 5-5 στην Ευρώπη. Θέλει ο ΠΑΟΚ την πρόκριση φυσικά στο Basketball Champions League. Την Τρίτη στις 9 το ματς, έτσι, Νίκο. Ναι. Πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Με μια ανισόρροπη θα τη χαρακτήριζα ομάδα. Σήμερα μέχρι να φύγω ήξερα ότι έπαιζε μέσα στην Πάπρη και το παιχνίδι το πάλευε μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω τι έγινε, το παράτησε από εσύ. Μετά δεν ξέρω αν κατάφερα να το βρούμε, να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ναι, είναι μια ομάδα που για τη Βόνη είναι τελικό στο παιχνίδι. Δηλαδή η Telekom Βόνης από τον ΠΑΟΚ έχει απόσταση 2 ήττες. Αν χάσει και σε αυτό το μάτς, νομίζω ότι η υπόθεση πρόκριση γίνεται πάρα πάρα πολύ δύσκολη για αυτήν. Οπότε είναι ένα πολύ πολύ απαιτητικό παιχνίδι, έτσι μέσα σε 48 ώρες για τον ΠΑΟΚ που έχει ταξίδι αύριο. Και έχει και θέματα να μην το πει. Δηλαδή, ο Τέπης θα ακολουθήσει την αποστολή, αλλά προπονήσεις σε δεύτερες μέρες δεν έχει κάνει. Ο Γκος μάθαμε σήμερα ότι και χθες και σήμερα έκανε ένεση για να μπορέσει να αγωνιστεί. Ο Μαργαρίτης λείπει. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι... Και την Τρίτη έχει να το πει σε μια ομάδα που, ναι, μεν είναι ανισόρροπη που λέω εγώ, αλλά είναι μια ομάδα που έχει ένα καλό ρόστερ. Αρκετά αθλητικό. Που την είδαμε και στο πρώτο μάτσο ότι... Εδώ που κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Ναι, ο Αμερικανίτης ήταν. Ακριβώς. Μπορεί να ανεβάσει και πολύ ψηλά το ρυθμό. Είναι πολύ αθλητική, πολύ δυνατή. Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι. Είναι δύσκολο αυτό το μάτι για τον ΠΑΟΚ. Όπως ήταν δύσκολο και το σημερινό. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα φανεί πολυτέλεια, αλλά έχοντας κερδίσει ο ΠΑΟΚ τη Τενερίφη εκτός έδρας και τη Βενέτσια και να χάσει τη Βόνη. Ναι, το παίρνει δηλαδή εντός εισαγωγικών να κάνει πολλά, μια ναι, τέτοια ακριβώς, ήταν. Ακριβώς, έχει ακριβώς. Κάνει τις υπερβάσεις που χρειάζονταν στον όμιλο ναι, για να είναι ναι, σε θέση καλή για πρόκριση. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτή η εβδομάδα, δηλαδή ένα αντέρ που είναι από κάτω του, πρέπει να πηγαίνει ή να πηγαίνει στην έδρα της Βενέτσια ή να υποδέχεται τη Βενέτσια. Όχι. Η Χάμπορ Χόρο παίζει με τη Βενέτσια. Η Ναντέρ παίζει με την Ερήφη. Δηλαδή, ακόμα και να χάσει, ας πούμε, και να μείνει τηλεκομπώνης μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης, οκ. Αν η Ναντέρ χάσει από την Τενερίφη που είναι από κάτω του, μικρό το κακό, ναι, λέω εγώ. Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι, πολύ κοινικά τώρα το λέω αυτό και βαθμοθυρικά εντελώς.
Okay, καμιά ομάδα δεν μπαίνει για να χάσει, καμιά ομάδα δεν πάει για να χάσει. Και απλά το λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχοντας κερδίσει Τενερίφη και Βενέτσια στην 8η αγωνιστική των ομίλων του Basketball Champions League και πηγαίνοντας στην 9η, είναι καλά. Okay. Έχει το αβάντζο να το πω, να κάνει και μια ήττα, ας πούμε, ακόμα. Ναι, αλλά, ναι, ναι. Okay, εντάξει. Απλά επειδή τώρα είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα όσες φορές μιλούσαμε μέσα στη σεζόν, ότι στο πρώτο γύρο του Champions League, επειδή η φάση των ομίλων έχει 14 μάτς, στον πρώτο γύρο σε παίρνει να γίνουν πολλά και να κερδίσεις και να χάσεις. Δεν σημαίνει και πάρα πολλά. Στον δεύτερο πλέον είσαι σε φάση που ό,τι χάνεις δεν γυρνάει πίσω, ό,τι κερδίζεις το χάνει ο αντίπαλος. Γι' αυτό λέω ότι πια μπαίνει σε αυτή τη φάση. Πάω. Και όντως αν καταφέρει να κερδίσει τη Βόνη, η Βόνη πια μένει τρεις νίκες πίσω. Κλειδώνει και ο Πάκο, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό και την πρόκληση μετά. Ναι. Ναι. Μετά ίσως να παίζει ο Πάκο, ξέρεις, και για μια καλύτερη κατάταξη, παιδί μου. Να βγει δεύτερος, ξέρω εγώ. Να βγει πρώτος, αν δεν ρίχνει, κάνει μια-δυο ήττες. Γιατί και δεν ρίχνει και λίγο κάτι ζητήματα με αλλαγές, τραυματίες και ο Μακφάντεν. Γύρισε ένας παίκτης τον πέρσι στην ομάδα. Έχει λίγο ανακατάταξη. Τέλος πάντων, εντάξει, θα είναι πολύ μακρινά. Πάντως για το σημερινό παιχνίδι έχασε τελικά η Βόνη με 77-70 από ό,τι βλέπω εδώ από την Bamberg. Ναι, ναι. Στη Γερμανία. Δηλαδή σήμερα η Βόνη, ας πούμε, πήγε και έπαιξε μέσα στην Bamberg σε μια ομάδα, εντάξει, που φέτος έχει στόχο να πάρει το Champions League, ας πούμε, έχει μια πολύ καλή έδρα, πάντα γεμάτη και όλα αυτά, και το σκορ, ας πούμε, το κάνει σχετικά χαμηλά. Στο παρατάκι έβαλε 100 και δέχτηκε 95. Είναι περίεργη ομάδα. Έχει κάνει και δύο αλλαγές και αυτή μέσα στο διάστημα διακοπής. Έχει χάσει ένα σημαντικό παίχτη, τον ψηλό της, τον Τζάκσον, αν δεν κάνω λάθος, με τα μακριά τα μαλλιά, τα ράστα. Έχει πάρει τον Μπίρτσεβιτς στη θέση του, έναν Σέρβο διεθνή, έμπειρο παίχτη. Έχει αλλάξει επίσης παίχτη στην περιφέρεια. Έδειξε τον Γκίψον και πήρε τον Χάνλαν. Αυτό στο προηγούμενο διάστημα. Ο Χάνλαν είναι Καναδός, έχει παίξει Ζαλγκίρις. Εντάξει, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Εντάξει, ο Πάκος έχει κόσμο εκεί. Γερμανία, ναι. Λογικό. Υπάρχει και αρκετή έτσι ζήτηση για παρουσία του κόσμου εκεί και νομίζω θα έχει καλό πέταλο εκεί στη Βόνη. Ωραία, ωραία είναι αυτά. Έγινε, Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Όχι, αυτά. Ωραία, έγινε, Νίκο, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Μοσχοβίτη για το σημερινό παιχνίδι στο Παλατάκι, το οποίο περιέγραψε εδώ για λογαριασμό του Λίμπερο 107,4 νωρίτερα το απόγευμα. Ήταν για τον Πάγκο του Παναθηναϊκού με 83-93. Ακολουθεί παιχνίδι για τον Basketball Champions League την ερχόμενη Τρίτη σε 9 το βράδυ για τον Δικέφαλο, εκεί όπου, όπως ακούσατε και νωρίτερα να λέει ο Νίκος, ο Μοσχοβίτης θα έχει και κόσμο που άκουσε στη Γερμανία. Λογικό, όπως κάθε φορά που παίζει στη Γερμανία, θα έχει συμπαράσταση των φιλάθλων του σε ένα μάτς στο οποίο ο ΠΑΟΚ, αν καταφέρει και κάνει άλλη μια σπουδαία εξωτερική νίκη και ένα μεγάλο διπλό, νομίζω μετά πλέον θα κλειδώσει και την υπόθεση πρόκριση. Εντάξει, δύσκολο σαφώς το παιχνίδι. Καλή ομάδα η Βόνη, όπως μας την ανέλησε και ο Νίκος. Όση ώρα τα λέγαμε για τον μπάσκετ, σημειώθηκαν δύο τέρματα στα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-3 πέτυχαν τρίτο γκολ η Μπλαουγκράνα. Στο 58 τώρα το παιχνίδι. Πέτυχε γκολ και η Ρώμα που προηγείται πλέον με 3-2 την Τζένοα. Γύρισε το παιχνίδι, έκανε ανατροπή. Στο 71 αυτό το μάτς στο Ολυμπικό της Ρώμης. Και φυσικά παρακολουθούμε τα παιχνίδια και θα ενημερώνουμε για την εξέλιξη και το τελικό της αποτέλεσμα. Στο ημίχρονο στη Γαλλία, Λιόν Μονακό 2-0. Πού πήγε τώρα αυτό το παιχνίδι, στο Βέλγιο που λέγαμε νωρίτερα, στο 4-1. Η Σταντάρ Λιέγης κέρδισε την Ζουλ Ντε Βάργκιν που έπαιζε με 10 παίκτες. Φτάνουμε στις 11 σιγά σιγά, κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής post-game για απόψε. Τέταρτο γκολ για την Μπαρτσελόνα μόλις, στο 60 Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-4. Ο Μέση είναι ο σκόρερ και πάλι, αν έχω προλάβει να δω σωστά. Να το τσεκάρουμε. Ο Μέση ο οποίος είχε πετύχει και το 0-2. Ναι. Α, όχι. Και κάνει χατρίκο Μέση με αυτόν τον γκολ. Ναι, είχε κάνει και το 0-3 ο Λιονέλ Μέση. Πετυχαίνει και το τέταρτο γκολ της Μπάρτσα. Χατρίκ λοιπόν για τον Αργεντινό. Το πρώτο γκολ το είχε πετύχει ο Σουάρης και ανοίξει το σκορ. Και άλλα τρία του Μέση. Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-4 στο 60 λεπτό. Καθαρίζει από πολύ νωρίς και δίνει και διαστάσεις τριάμβου στη νίκη της Μπαρτσελόνα. Ο Βιντάλ έχει δώσει την ασίστα πολύ κοντά. Ένα από τα πιο εύκολα της καριέρας του. Με πλάσε. Σε κενή αιστεία ο Λιονέλ Μέση γράφει το 0-4. Το 3-2 παραμένει στη Ρώμη. Ρώμα Τζένοα στο 74. Εκεί συναρπαστικό το μάτς. Πάνω κάτω η μπάλα θα πιέσει τώρα η Τζένοα όσο περνάει και η ώρα να ψάξει την δική της σοφάριση. Δεν είναι και η πιο σταθερή ομάδα η Ρώμα άλλωστε. Και συγγνώμη αν στεναχωρούμε το Δημήτρη Δανάξη. Αλλά αυτό έχει δείξει. Έχει κάνει και μια γκάφα τρομερή ο Ολσέν που αξίζει να τη δείτε. Πάντως το γύρισε η Ρώμα. Έχει κάνει την ανατροπή και
Να δούμε αν θα καταφέρει το τελευταίο 20 λεπτό να κρατήσει αυτό το 3-2 και να πάρει την νίκη. Λοιπόν, θα πάμε στο break. Εσείς μπορείτε να μπαίνετε και σελίδα του Λίμπερο 107,4 στο Facebook και να σχολιάζετε, να απαντάτε στην ανάρτηση της εκπομπής σχετικά με το θεματάκι που υπάρχει εκεί, για το αν γνωρίζετε, αν ξέρετε και πώς το σχολιάζετε αυτό, για ποιο λόγο ποδοσφαιριστές τρυπούν τις κάλες και τα παπούτσια τους. Τελευταία παρατηρείται πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο και από παίκτες παγκοσμίου κλάση, μάλιστα από μεγάλα ονόματα έχει καθιερωθεί. Το βλέπουμε και εδώ στα ελληνικά γήπεδα. Για όσους δεν το έχετε παρατηρήσει, υπάρχουν και φωτογραφίες σχετικές. Να το δούμε έτσι λίγο το θεματάκι και στην πορεία της εκπομπής. Πάμε εμείς στο break, Βασίλη. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4. Ακούτε η εκπομπή post-game. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του απόψινου post-game. Γιώργος Παναγιώτης είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας μέχρι και τη μία, μαζί με τον Βασίλη Καβαδία που είναι στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Σε εξέλιξη τα παιχνίδια Λέβαντε Μπαρτσελόνα 0-4 στο 68 και Ρώμα Τζένοα 3-2 στο 81. Ενώ στη Γαλλία πρέπει να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Να ξεκινήσει είναι στο 52 το Λιόν Μονακό 2-0 και έχει μείνει και με 10 παίκτες από ό,τι βλέπω η Μονακό. Η Μονακό η οποία συνεχίζει να καταραίει. Κατρακύλα πραγματική φετινή σεζόν. Παρότι έφυγε στα μισά ο Ζαρντίν, πήγε ο Ανρί, αλλά και με τον πρώην τεράστιο Γάλλο ποδοσφαιριστή, Γάλλο επιθετικό, τον Τιέρι Ανρί στον πάγκο, οι Μονεγάσκοι δεν δείχνουν να βγάζουν αντίδραση, να απαντούν και παραμένουν πολύ χαμηλά. Στην τελευταία θέση είναι ένα λάθος στο γαλλικό πρωτάθλημα, τα δούμε στη συνέχεια και με πολύ άσχημα αποτελέσματα συνεχόμενες ήττες. Έχουμε βάλει και ένα θεματάκι ξεχωριστό έτσι, στη σελίδα του Λίμπερο 107,4 στο Facebook, στην ανάρτηση της εκπομπής post-game. Περιμένουμε και εκεί τις απαντήσεις και τα σχόλιά σας για το αν έχετε παρατηρήσει αυτό το συχνό φαινόμενο τελευταία από τους ποδοσφαιριστές που τρυπούν κάλτς και παπούτσια. Αν ξέρετε γιατί γίνεται, πώς σχολιάζετε, πώς το βλέπετε, θα δώσουμε στη συνέχεια έτσι, από μια μικρή έρευνα που κάναμε, τι προκύπτει σχετικά και με αυτό. Φυσικά περιμένουμε και σχόλια από φίλους της Λίβερπουλ πανηγυρικά για την σημερινή επικράτηση. Δεν είναι τόσο επικράτηση με το σκορ 3-1. Είναι η καθολική υπεροχή, το ότι η Λίβερπουλ πάτησε εντός εισαγωγικών τη Manchester United σε ένα μάτς με κατοχή στα ποσοστά 65-35 υπέρ της, 36 τελικές για τη Liverpool, μόλις 6 για τη United, 11 σουτ στην εστία, μόλις 2 για τη United, καθολική υπεροχή της Liverpool, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εμφάνιση πρωταθλήτριας όπως θα λένε σίγουρα πολλοί φίλοι της Liverpool. Κρατήθηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με ένα βαθμό περισσότερο από τη Manchester City, παραμένει αίτητη, κέρδισε μετά από 5 χρόνια τη United. Έσπασε και ο Κλόπ αυτήν την κατάρα που τον ήθελε στα 5 προηγούμενα παιχνίδια να μην έχει κερδίσει καμία φορά τη Manchester United ως προπονητής της Liverpool. Είχε 2 ήττες και 3 ισοπαλίες, συγγνώμη. Έσπασε και αυτήν την κατάρα, ανοίξε και την Manchester United για πρώτη φορά. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν η μοναδική ομάδα που δεν έχει κερδίσει στην Αγγλία ως προπονητής της Liverpool ο Γερμανός. Μετά από 3 χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο τον κόκκινο, το κατάφερε και αυτό σήμερα. Και πλέον συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Liverpool. Παραμένει το 0-4 υπέρ της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Λεβάντης στο 73, το 3-2 υπέρ της Ρώμα στο Ολύμπικο στο 86ο λεπτό και στο Λιόν Μονακό το 2-0 στο 57 από τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Εμείς τώρα θα πάμε όμως εδώ στα δικά μας, θα πάμε στα του Ηρακλή που η μέρα σήμερα είχε ραγδαίες εξελίξεις και θα μας μεταφέρει όλο το κοινωνικό ρεπορτάζ ο Γιάννης Σαλεπάκης. Τι γίνεται Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του Λίμπερο. Καθόλου ήρεμη Κυριακή σήμερα για τον Ηρακλή, έτσι, κάθε άλλο. Καθόλου ήρεμη, ναι. Εντάξει, μετά από το αρνητικό αποτέλεσμα είχαμε πει ότι υπήρχαν ενοχλήσεις στη διοίκηση για τις δηλώσεις του Δημήτρη Ελευθερόπουλου και τελικά οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε διαζύγιο μετά την παρέτηση του 42χρονου τεχνικού. Και σήμερα βρέθηκε στα γραφεία της Μίγκρας, δεν προπόνησε την ομάδα. Μίλησε στους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, τους αποχαιρέτησε. Είπε χαρακτηριστικά όποιοι μείνετε να παλέψετε για αυτή τη μεγάλη ομάδα. Και έτσι έκλεισε ο κύκλος του Δημήτρη Ελευθερόπουλου στον Ηρακλή. Mm-hmm. Οπότε Γιάννη έχουμε και λέμε Μπαξεβάνος. Μπαξεβάνος ξεκίνησε την προετοιμασία. Ωραία. Ακολούθησε. Ακολούθησε ο Αλέκος Βοσνιάδης. Ελευθερόπουλος. Και αναμένουμε τον τέταρτο ήδη Δεκέμβριο μήνα, έτσι, στον Ηρακλή. Ναι, ήδη. Δηλαδή, δεν θυμάμαι εγώ κάτι παρόμοιο στον Ηρακλή.
μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν αλλάξει ήδη τρεις προπονητές και να πηγαίνουμε για τέταρτο. Ναι. Είναι κάτι άσχημο σίγουρα. Δείχνει ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο. Ναι, βέβαια υπήρξε και η δήλωση του Τόμ Παπαδόπουλου συνέχεια που θέλησε, νομίζω, αυτή η δήλωση περισσότερο να βάλει τα πράγματα στις θέσεις τους, να εξηγήσει ότι ναι μεν και γι' αυτόν δείχνει αυτή η απόφαση ότι δεν ξέρω, κάπως όχι βεβαιασμένη. Ήθελε να δικαιολογηθεί ουσιαστικά, παρότι δεν θεωρεί και τόσο θετικό το να αλλάζει ομάδα για τέταρτη φορά προπονητή τόσο νωρίς σεζόν. Ωστόσο, σαν να έλεγε στον κόσμο με απλά λόγια ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, αυτή είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή, να αλλάξουμε προπονητή, έτσι. Δεν ξέρω πώς το ερμηνεύεις. Ακριβώς, ναι. Εφόσον δεν έχει έρθει και ακόμη μεταγραφική περίοδος, το πιο εύκολο θύμα, ας πούμε, είναι ο προπονητής. Ναι. Υπήρξε και διάψευση πάντως από την ΠΑΕ για τα ονόματα των παικτών που πρόκειται να αποχωρήσουν. Ναι, η ΠΑΕ Ηρακλής προχώρησε σε μία διάψευση. Αφορά κυρίως τα ονόματα που βγήκαν σήμερα στη δημοσιότητα, αυτό του Χριστικοπόλη, του Ντούνη. Mm-hmm. Αφορά κυρίως αυτούς τους ποδοσφαιριστές και του Δημήτρη Χασομέρη. Εντάξει, είναι λογικό, γιατί ο Ηρακλής έχει δύο ακόμα παιχνίδια μέχρι την έναρξη μεταγραφικής περίοδου, αυτό την Τρίτη κόντρα στην Παζιάννα και κόντρα στον Απόλλων Πόντου την Κυριακή. Το οποίο τα λέγαμε και χθες ότι θα είναι ένα τοπικό ντέρβι και τώρα ο Απόλλων Πόντου που έκανε σήμερα την νίκη της αγωνιστικής για μένα είναι και από πάνω σε βαθμολογία, έτσι, από τον Ηρακλή. Είναι και από πάνω ακριβώς, αυτό που λέγαμε χθες, ότι ξαφνικά ο Ηρακλής είναι και πίσω από τον Απόλλων Πόντου και είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, κυρίως αν αναλογιστεί κανείς την κατάσταση που επικρατεί στον Ηρακλή. Ναι. Γιάννη, τώρα να σε ρωτήσω για αν έχει ξεκινήσει η ονοματολογία σχετικά με τον νέο προπονητή. Τι έχεις από το ρεπορτάζ, προκύπτει κάτι? Ακόμα δεν γνωρίζουμε κάτι. Αυτό που θεωρείται δεδομένο είναι ότι την Τρίτη ο Ηρακλής θα πάει με υπηρεσιακό κόντρο στην Παζιάννα. Πιθανότητα ο Φώτης Γκυζέλης θα είναι αυτός που θα καθίσει στον πάγκο του Ηρακλή. Mm-hmm. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα με τον Απόλλων Πόντου θα υπάρχει νέος προπονητής, ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να στείνεται και το νέο πλάνο. Ναι. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο Ηρακλής θα προχωρήσει σε περίπου 10 μεταγραφές μέσα στον Ιανουάριο. Α, μιλάμε για τέτοιο νούμερο, έτσι. Μιλάμε για τέτοιο νούμερο, ναι. Θα φτάσουν κοντά τις 10 μεταγραφές. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε από τώρα ότι θα είναι 10 ή θα είναι 11 ή 9. Αλλά σίγουρα θα είναι μεγάλος αριθμός, θα αλλάξει ριζικά η ομάδα. Θα γίνει αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο ένα ολικό lifting. Ναι, μάλιστα. Είναι... Γιάννη, τώρα δεν ξέρω αν απέφυγες να απαντήσεις ή δεν θες να μπεις σε ονοματολογία, φαντάζομαι. Αλλά πάει το μυαλό σου κάπου, ίσως μπορούμε να αναφέρουμε δηλαδή, στον κόσμο κάποιο όνομα για προπονητή. Πέρα από τους παίκτες, έτσι, για τους παίκτες να μην πούμε ακόμη σε αυτήν την κουβέντα, γιατί όπως είπες και εσύ απέχει η μεταγραφική περίοδος. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Δεν έχουμε όνομα, δηλαδή, έτσι, για να μην να είναι ξεκάθαρο, γιατί σίγουρα και στον κόσμο θα αρχίσουν να ακούγονται σενάρια διάφορα, έτσι, από εδώ και πέρα, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα. Σίγουρα μέσα στις επόμενες ημέρες, ώρες, γιατί σε λίγες ώρες έχουμε, θα ξημερώσει κιόλας, θα υπάρχουν ονόματα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μεταφέρουμε κάτι, δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Ναι. Οπότε ό,τι και να πούμε θα είναι λόγια του αέρα. Ναι. Πάντως τώρα θα έχει ενδιαφέρον και η αυριανή μέρα να δούμε ποια θα είναι η αποστολή του Ηρακλή για το μάτς με τον Μπας Γιάννενα. Γιατί από εκεί ίσως βγουν και κάποια συμπεράσματα σχετικά με τους παίκτες που θα μου πεις, βέβαια δεν είναι και το μάτς που άμεσα να καίει τον Ηρακλή, δηλαδή τόσο πολύ δεν είναι μάτς πρωταθλήματος ώστε να ξεκαθαρίσω πολύ, αλλά αν δούμε πάλι κάποια ονόματα να είναι εκτός αποστολής και σχετικά με τη διάψευση αυτή της ΠΑΕ, πάλι θα έχουμε ένα μπέρδεμα ίσως. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις. Νομίζω δεν θα δείξει πολλά. Όχι, λες. Η αποστολή, γιατί η διάψευση της ΠΑΕ εμένα μου λέει ότι θα πάμε με ό,τι υπάρχει προς το παρόν. Μέχρι το Ιανουάριο. Και από εκεί και πέρα... Ναι, και από εκεί και πέρα ούτως ή άλλως είναι δύο παιχνίδια. Το ένα σωστά. Ουσιαστικά με τον Μπας Γιάννενα είναι αδιάφορο. Ναι. Γιατί εντάξει, ο Ηρακλής θέλει ένα
θαύμα για να προκριθεί και σίγουρα η εικόνα του δεν δείχνει κάτι τέτοιο ότι είναι ικανός να πετύχει αυτή τη μεγάλη ανατροπή. Και το άλλο κοντά στον επόμενο πόντ που σίγουρα δεν είναι αδιάφορο, είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ναι, αλλά βέβαια δεν περιμένουμε μεγάλες αλλαγές. Ίσως κιόλας, ήδη από ό,τι μαθαίνουμε ο Χρήστος Κουκόλης και ο Μάρκος Δούνης αντιμετωπίζουν και κάποια προβλήματα τραυματισμών. Οπότε δεν περιμένουμε ξεκάθαρα πάνη συμπεράσματα από αυτό. Ναι. Ωραία, δεν ξέρω αν από το ρεπορτάζ έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Εντάξει, σίγουρα η μέρα σήμερα ήταν έτσι συνταρακτική για τους φίλους του Ηρακλή. Εντάξει, τα είχες πει και χθες ότι μάλλον θα τεθεί θέμα Ελευθερόπουλου. Υπήρξε η παρέτηση, ανακοίνωση, η δήλωση του Παπαδόπουλου. Όλα μαζί έγιναν το μεσημέρι. Όλα μαζί μέσα σε λίγες ώρες υπήρχε μια αναταραχή στον Ηρακλή και ξαφνικά καλούμαστε να ψάξουμε και για νέο για να μπούμε και σε ονοματολογία, να μπούμε σε όλα όπως είπε. Ίσως, εντάξει, ίσως κάποιες επαφές που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα με προπονητές πριν την αύξηση του Ελευθερόπουλου, γιατί σίγουρα υπήρξαν επαφές και με άλλους coach, ίσως να χρησιμοποιηθούν τώρα αυτές, δηλαδή να υπάρχει ήδη πρόσφορο έδαφος από τις επαφές του προηγούμενου διαστήματος, γιατί είναι και πρόσφατο άλλωστε. Πόσο καιρό έχει, 1,5 μήνα που είχε έρθει ο Ελευθερόπουλος. Περίπου. Ναι, οπότε εντάξει, ίσως χρησιμοποιηθούν κάποιες από εκείνες τις επαφές που είχαν γίνει τότε για να φτάσει ο Ηρακλής στο νέο του προπονητή. Θα δούμε. Ναι, ίσως να έχουμε και κάποια από αυτά τα ονόματα, αλλά να θυμίσουμε τότε ότι ήταν ο Παύλος Μυροφορίδης τότε στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ναι, βασική λεπτομέρεια. Σωστά. Σωστή η παρατήρηση σου, βέβαια. Πράγμα που αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Ας πούμε, άλλες επιλογές θα έκανε ο Παύλος Μυροφορίδης, άλλες επιλογές μπορεί να κάνουν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι του Ηρακλή, ο κύριος Θεοδωρίδης και ο Τόμι Παπαδόπουλος. Ναι, βέβαια. Θα φανεί, δεν θα αργήσει να φανεί. Το δεδομένο είναι ότι την Τρίτη ο Ηρακλής θα πάει με υπηρεσιακό προπονητή και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ωραία, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι με τον Απόλλων Πόντο θα υπάρχει νέος τεχνικός. Για να έχει και μια καλύτερη, να βοηθηθεί και κάπως και να έχει μια καλύτερη εικόνα για την ομάδα εν ώψη της μεταγραφικής περίοδου. Ναι, βέβαια. Ωραία, Γιάννη, πριν το κλείσουμε, να σε πάω λίγο και στα της Λίβερπουλ. Τουλάχιστον πήρες χαρά από εκεί σήμερα, έτσι. Όπως και όλοι οι φίλοι της Λίβερπουλ και εδώ πολλοί Θεσσαλονικοί κιόλας που υποστηρίζουν τους κόκκινους. Σήμερα νομίζω το καταχάρηκαν. Όχι τόσο για την νίκη, αυτό έλεγα και προηγουμένως. Εντάξει, είναι και το 3-1. Αλλά είναι και η εμφάνιση που ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχε United στο γήπεδο, έτσι. Καθολική υπεροχή. Εντάξει, σίγουρα η Λίβερπουλ ήταν σαφώς καλύτερη. Έδειξε ότι είναι κυρίαρχη ομάδα. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Πήρε και την νίκη, που αυτό μετράει. Πήρε την νίκη κόντρα στη Manchester United, που ουσιαστικά δίνει διπλή χαρά σε όλους τους φίλους του Λίβερπουλ. Εντάξει, τι να πούμε. Έτσι. Νομίζω ότι η Λίβερπουλ βρίσκεται εκεί που της αξίζει, στην κορυφή του πρωταθλήματος και ας ελπίσουμε ότι δεν θα μας γλιστρήσει αυτό το πρωτάθλημα. Ναι, θα μην γλιστρήσει έτσι, σωστά. Αύριο τι θέλεις την κλήρωση στο Champions League? Αύριο μικρή σημασία νομίζω έχει η κλήρωση. Αν η Λίβερπουλ είναι αυτή που πρέπει, νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα. Μπορεί να περάσει οποιονδήποτε λες, ναι, από τους δεύτερους έτσι των ομίλων, εντάξει. Δεν θα συγκρουστεί άλλωστε με Real, Barça, Juve κτλ. Και φέτος πιστεύω ότι υπάρχει και το κατάλληλο βάθος για να είναι η ομάδα μέσα και στις δύο διοργανώσεις με επιτυχίες. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπουμε το Σακίρι να έρχεται από τον πάγκο και να κλειδώνει την νίκη της Λίβερπουλ. Ναι. Σωστά. Υπάρχει μεγαλύτερο βάθος και ο Φαμπίνιο να βγάζει τρομερή πάσα στο πρώτο γκολ. Και ο Φαμπίνιο που μέχρι τα μέσα της σεζόν δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου από τον Κλοπ. Ναι. Γενικά, η Λίβερπουλ φέτος δείχνει να είναι η χρονιά της. Ναι. Δείχνει να είναι η χρονιά της. Ωραία. Έγινε, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου βράδυ και καλή εβδομάδα με εξελίξεις στον Ηρακλή. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και από τον Γιάννη Σαλεπάκη για τα του Ηρακλή σε μια Κυριακή που μόνο ήρεμη δεν ήταν. Ραγδαίες εξελίξεις, αλλαγή προπονητή, δήλωση των Παπαδόπουλου, την οποία να την διαβάσουμε κιόλας για όσους δεν την άκουσαν νωρίτερα το μεσημέρι. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα στο επίσημο site της ΠαΕΡΑΚΛΗΣ, έτσι. Έκανε δήλωση ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ. Να διαβάσουμε όσα είπε. Έχουν αξία και για το πώς θέλει να φτιάξει την ομάδα από τον Ιανουάριο και έπειτα. Χαρακτηριστικά είπε ότι θέλει να κάνει μια ομάδα αντάξια της ιστορίας του συλλόγου, του Ηρακλή.
Αναφέρει λοιπόν φίλοι και οπαδοί του Ηρακλή, ως πρόεδρος και μεγαλομέτοχος ΠΑΕ, δεν μπορούσα να δεχτώ και ούτε θα ανεχτώ ποτέ στο μέλλον ποδοσφαιριστές που μετά από ήττα όχι μόνο δεν βγάζουν ποδοσφαιρικό εγωισμό και δεν διορθώνουν την εικόνα τους, αλλά αντίθετα εξακολουθούν να παρουσιάζονται αδιάφοροι εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εδώ και καιρό, βλέποντας τις αρνητικές εμφανίσεις του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, αλλά και την ανησυχία που υπάρχει στις τάξεις των φιλάθλων σχετικά με το μέλλον της ομάδας και την υλοποίηση των στόχων της, ζήτησα εγώ ίδιος προσωπικά από τον κύριο Ελευθερόπουλο την απομάκρυνση από τον βασικό κορμό παικτών που έδειχναν αδιαφορία. Πρόθεσή μου δε ήταν και είναι από την πρώτη στιγμή, παρότι δεν μου αρέσει καθόλου να εμπλέκομαι στη δουλειά του προπονητή, να απομακρυνθούν ποδοσφαιριστές που έδειχναν να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στο βάρος της φανέλας και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ηρακλή. Στόχος μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι να γίνει ένα ξεκαθάρισμα του βασικού κορμού της ομάδας, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα νέο σύνολο από τον Ιανουάριο, αντάξιο της ιστορίας του Ηρακλή. Τέλος, αναφέρει, αναγνωρίζω ότι σαν στρατηγική οι συνεχόμενες αλλαγές προπονητή δεν βοηθούν μια ομάδα να βρει ρυθμό, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, να αφομοιώσει τακτικές και συστήματα και να εναρμονιστεί με τη φιλοσοφία ενός τεχνικού. Είναι λάθος, όμως στην παρούσα φάση δεν γινόταν διαφορετικά. Εδώ έτσι παραδέχεται ότι ουσιαστικά δεν συμφωνεί με την νοοτροπία του η τέταρτη αλλαγή προπονητή στη σεζόν τόσο γρήγορα. Ωστόσο, παραδέχεται ότι είναι λάθος δηλαδή αυτή η προσέγγιση. Ωστόσο, στην παρούσα φάση δεν γινόταν διαφορετικά, τονίζει ο μεγαλομέτοχος Παϊρακλής, ο Παπαδόπουλος, και συνεχίζει πως, αναφέροντας πως η ήττα στη Δράμα δεν αλλάζει το σχεδιασμό μας, τον οποίο θα καταθέσουμε άμεσα στη συνέντευξη τύπου. Απόφασή μου είναι μέσα στις ενισχυτικές κινήσεις που θα γίνουν να αλλάξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται την εικόνα της ομάδας και αυτή θα την αλλάξουμε. Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε σε αγωνιστική κρίση, έχουμε όμως και τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις για να την ξεπεράσουμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση με χρονικό ορίζοντα τον ερχόμενο Γενάρη. Είναι επίσης γεγονός ότι οι ήττες μας έχουν πληγώσει, ότι αυτή η βαθμολογική καθίδρυση δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε έτσι όπως θα θέλαμε όταν πριν από λίγους μήνες αναλάβαμε να οδηγήσουμε αυτό το μεγάλο καράβι. Ωστόσο, μέσα από αυτή τη δύσκολη και επίπονη διαδικασία, δεν έχουμε χάσει το θάρρος μας. Αντίθετα, έχουμε πεισμώσει για να αλλάξουμε ολοκληρωτικά, την εικόνα του Ηρακλή. Και εγώ προσωπικά είμαι πεισμένος ότι θα την αλλάξουμε. Κλείνει. Θα ξαναφέρουμε το χαμόγελο στους οπαδούς μας. Όλες οι μεγάλες ομάδες στο παρελθόν έχουν περάσει κρίσεις. Στη δική μας περίπτωση ήρθε πολύ γρήγορα, αλλά τα χρονικά περιθώρια υπάρχουν και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επαναφέρουμε τον Ηρακλή σε πρώτη φάση στις νίκες και σε δεύτερη εκεί που πραγματικά αξίζει να βρίσκεται, αναφέρει ο Τόμ Παπαδόπουλος. Ρεαλιστής, θα πω εγώ, σε αυτή τη δήλωση ο μεγαλομέτωχος Παϊρακλής. Να δούμε και στην πράξη τι θα ακολουθεί συνέχεια στις τάξεις του. Έληξε το μάτς στη Ρώμη, όσο τα λέγαμε για Ηρακλή. Στο Ολυμπικό, εκεί η Ρώμα κέρδισε με 3-2 την Τζένοα με ανατροπή σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ειδικότερα στο πρώτο μέρος. Προηγήθηκε με 2-1 η Τζένοα, 2-2 σοφάρισε η Ρώμα στο 45, πήρε και την νίκη με 3-2 στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 87, περίπατος για την Μπαρτσελόνα στην έδρα της Λεβάντε, 0-4 με χάτρικ του Μέση και το πρώτο γκολ από τον Σουάρες. Ενώ στη Γαλλία, η Λιόν προηγείται με 3-0 της Μονακό στο 71 και η Μονεγάσκη παίζουν και με 10. Έχει και κλήρωση αύριο το μεσημέρι στη μία του Champions League, στις 2 του Europa League. Θα τα δούμε και συνέχεια εκεί. Ποιοι είναι οι 16, ποιοι είναι οι 32. Θα κάνουμε μια σούμα και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί είναι ακριβώς ενδιαφέρουσα αυριανή ημέρα. Εδώ η Μπάρτσα φάτσα με το 0-5 και το κάνει ο Πικέ σε μία από τις συχνές προθέσεις του. Στο 88, πλασάρει από κοντά. Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-5. Περίπατος για την Μπάρτσα. Και θα πατήσει ξανά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη Λα Λίγκα. Θα δούμε συνέχεια και εκεί την βαθμολογία αναλυτικά και τα αποτελέσματα. Προς το παρόν, και ενώ φτάνουμε στις 11.30, θα πάμε σε ένα ακόμη break. Σας αμείνετε συντονισμένοι φυσικά εδώ στο post game. Έχουμε και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ στην συνέχεια. ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο στις 7.30 παίζει στην έδρα του Λεβαδιακού. Θα δούμε την αποστολή, την πιθανή δεκάδα. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ η Αγάπη Γαβριλίδου από το ΠΑΟΚ24. Λοιπόν, πάμε στο break. Βασίλη, μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Post game στο Λίμπερο 107,4. 12 παρά 20 η ώρα. Μέχρι και τη μία θα είμαστε παρέα. Γιώργος Παναγιωτήτης στο μικρόφωνο και Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζω, έχουμε και διαγωνισμό. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας FM κενό και αποστολή στο 54526. Διεκδικείτε με αυτόν τον τρόπο ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο ψητοπολείο Μπεσοψητό Σταυρούπολη, στο χορηγό της εκπομπής, και που μπορείτε να βρείτε φοβερά και πολύ νόστιμα πράγματα με μπέργκερ, σαλάτες, κλαμπ σάντουιτς και άλλα απολαυστικά. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας. Έχουμε ακόμα μία ώρα στη διάθεσή μας μέχρι να κάνουμε και την κλήρωση στο φινάλε της εκπομπής για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής ή η νικήτρια που θα πάει αυτήν την εβδομάδα στο Μπεσοψητό να γευτεί όλα αυτά τα νόστιμα. Στο 54526, επαναλαμβάνω, FM κενό και το όνομα τεπώνυμό σας. Συνεχίζουμε εδώ στο post-game, πηγαίνοντας όμως σιγά-σιγά στο pre-game του αυριανού αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Στη Λιβαδιά ο δικέφαλος, δύσκολη έξοδος, δύσκολη αποστολή, μετά από ήττα από την Πατέμπορη στο Τούμπα και αποκλεισμό από το Europa League.
καλείται να συνταχθεί γρήγορα, να βρει άμεση αντίδραση, να συνεχίσει μάλλον από εκεί που είχε μείνει στο πρωτάθλημα, να αφήσει την άκρη την Ευρώπη, μιας και ούτως ή άλλως του έχει τελειώσει οριστικά, να συνεχίσει να παραμείνει αήττος, να κρατήσει και αυτή τη διαφορά στο σύν 8 από τον Ολυμπιακό να διατηρήσει και να κλείνει σιγά σιγά τον πρώτο γύρο. Ούτως ή άλλως θα είναι πρωταθλητής μόνο ο Δικέφαλος. Να κλείσει και με αυτή τη μεγάλη διαφορά τον πρώτο γύρο, να πάει στις γιορτές με ηρεμία και να συνεχίσει την κούρσα, να οδηγεί την κούρσα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στην αποστολή για τη Λιβαδιά δεν συμπεριλήφθηκαν, δεν ταξίδεψαν στη Λιβαδιά ο Αντρέ Βιερίνια και ο Δημήτρης Πέλκας, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Δικεφάλου με το νέο έτος, με το 2019. 10 μέρες εκτός θα μείνει ο Πέλκας λόγω κάκωσης και λόγω θλάσης ο Βιερίνια, 3 εβδομάδες εκτός περίπου. Να δούμε ποιοι θα πάρουν τις θέσεις τους. Ο Κάνιανς πάντως επέστρεψε στην αποστολή. Θα μας τα πει πιο αναλυτικά για όλο το άσπρο ρεπορτάζ η Αγάπη Γαβριλίδου, την οποία θα καλησπέρισουμε αμέσως. Τι γίνεται, Αγάπη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά, εσύ? Μια χαρά, μια χαρά. Δύσκολο παιχνίδι το αυριανό για τον ΠΑΟΚ. Δύσκολη έξοδο στη Λιβαδιά. Παραδοσιακά δυσκολεύει, έτσι. Ναι, νομίζω ότι ήταν ήδη. Είχαμε στο μυαλό μας την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ένα ακόμη κομβικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Αλλά όσο να είναι, μετά από το παιχνίδι της Πέμπτης και την εμφάνιση και γενικότερα όλο το βράδυ, το πώς εξελίχθηκε, νομίζω ότι έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Και ίσως να έχει ανέβει λίγο ακόμα ο βαθμός δυσκολίας, από την άποψη ότι τώρα πραγματικά η ομάδα καλείται να κάνει και μια καλύτερη εμφάνιση πλέον. Γιατί εντάξει, την Πέμπτη εικόνα ήταν πάρα πολύ κακή. Ναι. Από την άλλη, ίσως είναι και αυτό που είπε σήμερα ο Φερνάντο Βαρέλα στις δηλώσεις του στην ΟΒΑ, ότι κάθε φορά που ο ΠΑΟΚ έκανε μια κακή εμφάνιση στην Ευρώπη, γιατί τους ομίλους κατά σέματα, αν βγάλουμε το παιχνίδι με την Πάτε εκτός, τη δεύτερη αγωνιστική, στη Λευκορωσία αναφέρεσαι, ναι. Δεν υπήρχε άλλο καλό παιχνίδι. Ήταν, πάρε το ένα και χτύπα το άλλο που λέμε, έτσι. Ναι, αλλά είναι αυτό που είπε ο Βαρέλα, ότι το αμέσως επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος που ακολουθούσε πάντα, ο ΠΑΟΚ το έπαιρνε και μάλιστα ήταν σαν να έδινε την απάντησή του ουσιαστικά για την κακή εμφάνιση που είχε προηγηθεί. Αν το πάρουμε τώρα από πλευράς νοοτροπίας, για μένα δεν είναι σωστό, από την άποψη ότι δεν πρέπει ουσιαστικά να αφήνει τα παιχνίδια του Europa League και να καλείσαι πάντα μετά να δίνεις απαντήσεις. Αλλά στην πράξη όντως ο ΠΑΟΚ πάντα είχε τον τρόπο να αφήσει στην άκρη το οποιοδήποτε παιχνίδι της Ευρώπης και να κάνει αυτό που έπρεπε στο πρωτάθλημα. Ναι, αυτή είναι όλη η ιστορία, Αγάπη, που έχει δημιουργηθεί και όποιο θέμα έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες και τα παράπονα του κόσμου, αν θέλεις, και η διαφωνία με τον Λουτσέσκο, ο οποίος ναι, με παραδέχεται ότι συμβαίνει αυτό χωρίς ίδιος να το θεωρεί ιδιαίτερα κακό. Απ' την άλλη, στον κόσμο δεν άρεσε όλο αυτό που έγινε φέτος με την Ευρώπη. Ναι, και οι ίδιοι παίκτες νομίζω το παραδέχονται και δημόσια, ναι, και σε συζητήσεις που υπάρχουν γενικότερα, ότι πραγματικά το πήρε η ομάδα στραβά από την αρχή και αργά το συνέχισε. Στραβά το συνέχισε. Εντάξει, κατά ψέματα τώρα, αν ο ΠΑΟΚ κατάφερνε έτσι κι αλλιώς να πάρει αυτή την πρόκληση το 32, νομίζω θα ήταν ένα δώρο ουσιαστικά από όλη αυτή την κατάσταση και από την συνολικότερη φάση των ομίλων. Δεν το άξιζε αυτό ο ΠΑΟΚ. Σε καμία περίπτωση δεν έπεισε ότι μπορούσε να πάρει το ένα εισιτήριο για τις 32. Έστω και στο φινάλε του δόθηκε μία ακόμα τελευταία ευκαιρία με δική του νίκη και με νίκη της Τσέλσι. Αλλά και πάλι, και μόνο που φτάνεις εκεί και δεν κρατάς την τύχη στα χέρια σου και πάλι εσύ τουλάχιστον δεν κάνεις αυτό που πρέπει, γιατί ο ΠΑΟΚ ακόμα και να κέρδισε την Τούμπα με το αποτέλεσμα στη Βουδαπέστη πάλι δεν περνούσε. Αλλά αυτή ήταν πολύ διαφορετική συζήτηση αν ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει την Πάτε και απλά δεν περνούσε επειδή στο άλλο παιχνίδι δεν ήρθε το αποτέλεσμα που περίμενε από την Τζέλση. Και ήταν και η εμφάνιση που απογοήτευσε ακόμη περισσότερο, έτσι. Αυτή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αδιαφορία, ναι, εντελώς. Δηλαδή φαινόταν, η αγωνιστική συμπεριφορά ήταν πολύ κακή. Ναι, νομίζω ήταν η πρώτη φορά που φοβηθήκαμε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να εκτεθεί σε ένα παιχνίδι τόσο εύκολα και τόσο πολύ σε τόσο μεγάλο βαθμό.
Δηλαδή ήταν απίστευτο το γεγονός ότι όποτε ήθελε η Μπάτε μπορούσε να δημιουργήσει θέμα και ουσιαστικά να βρει και τα γκολ. Ναι. Αλλά εντάξει, αυτό το παιχνίδι ανοίξει στο παρελθόν. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ αύριο έχει το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Δύσκολο, με απουσίες ο ΠΑΟΚ, χωρίς Πέλκα, χωρίς Βιερίνια. Δύο από τους πιο σημαντικούς ίσως παίκτες της ομάδας από το ξεκίνημα της σεζόν. Δεν έχει ξανασυμβεί και πολλές φορές να λείπουν μαζί. Ναι. Θυμίζουμε ότι και οι δύο επιστρέφουν το 19, οπότε ούτε αύριο θα είναι, ούτε την Πέμπτη, που νομίζω την Πέμπτη έτσι κι αλλιώς δεν θα ήταν με τον Άιτο Σπάταν, ούτε και την επόμενη Κυριακή με τον Μπας Γιάννενα. Από την άλλη, εντάξει, λύσεις υπάρχουν σίγουρα. Αυτό θα σε ρωτούσα αμέσως, αγαπή. Έχουμε εικόνα για το ποιοι θα είναι οι αντικαταστάτες στην 11η. Στα αριστερά φαντάζομαι ο Τόσκα. Τώρα στη θέση του Πέλκα υπάρχει ο Καντουρί, ο Μπίσεσβαρ. Τι περιμένουμε εκεί? Κοίτα, τώρα για τα αριστερά όντως υπάρχει ο Τόσκα και νομίζω ότι και με βάση τις δοκιμές αυτός φαίνεται ότι θα ξεκινήσει. Από εκεί πέρα Βαρέλα, Κρέσπο διατηρούνται και γιατί να αλλάξουν άλλους, εντάξει, δεν νομίζω ότι είστε θέμα και ο Χατσέρης έχει μείνει εκτός έτσι κι αλλιώς. Ήταν στο Παλατάκι σήμερα ο Χατσέρης, έτσι πήγε να δει μπάσκετ. Ναι, ναι, μαζί με το Βιερίνια. Ναι. Και στα δεξιά ο Μάτος φαίνεται θα ξεκινήσει, βέβαια. Ο Μάτος για μένα, για αυτό, προσωπική άποψη είναι αυτό, και δεν ξέρω αν συμφωνήσει, αν συμφωνεί ο κόσμος, την Πέμπτη έχει κάνει ίσως το χειρότερο του παιχνίδι στον ΠΑΟΚ. Γενικά ο Μάτος έχει κάνει μια σειρά κακών αγώνων. Ναι, αλλά ναι, αν παρατηρήσεις τη φάση του δεύτερου ή του τρίτου γκολ της Μπάτ, το δεύτερο είναι το πέναλτι. Στο τρίτο γκολ είναι ακόμη χειρότερη συμπεριφορά του. Έχει φύγει μπροστά, χωρίς να έχει συμμετοχή στη φάση. Του φεύγει ο δικός του παίχτης ουσιαστικά, που κάνει όλη την κούρσα από αριστερά και πλασάρει στο τέλος μόνος του. Και ο Μάτος απλά γυρνάει περπατώντας. Αν δεις δηλαδή στο πλάνο το μεγάλο, στο δεύτερο-τρίτο λεπτό της φάσης, φαίνεται ξεκάθαρα. Γυρνάει περπατώντας, σαν να μην τον ενδιαφέρει τι συμβαίνει στη φάση. Και απλά πέφτει κάτω και σκύβει μετά τον γκολ, σαν να παραδέχεται ότι δεν έκανε σε καμία περίπτωση αυτό που έπρεπε να κάνει. Μα και στο δεύτερο γκολ του πέναλτι που κάνει, το κάνει σε μια σέντρα η οποία φαινόταν ότι πήγαινε πλάγιο. Ναι, δηλαδή, και πάλι έχει λάθος θέση, έχει χάσει τον παίχτη. Και στο πρώτο γκολ, αν δεις τη φάση. Δεν μπορείς να πεις ότι πήγαινε να σώσει κάτι. Δεν υπήρχε κάτι για να σώσει. Ουσιαστικά προκάλεσε τον γκολ. Ναι. Και στο πρώτο γκολ, αν δεις τη φάση πάλι, είναι μέσα στην περιοχή σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κανένας αντίπαλος. Δεν μαρκάρει κανέναν απολύτως. Είναι στη μέση. Έχει αφήσει το Λιμιό να πάει καθυστερημένο να μαρκάρει τον παίχτη που κάνει τη σέντρα. Και είναι ανάμεσα στο Λιμιό που έχει πέσει εκεί που θα έπρεπε να είναι ο ίδιος και στους τρεις άμυνας που αδρανούν και εκείνοι φυσικά. Αλλά δεν μαρκάρει πάλι κανένα, απλά κοιτάει. Δηλαδή και στα τρία γκολ φέρει ευθύνη και γενικότερα ήταν εμφάνισή του απογοητευτική. Εντάξει, ο Βραζιλιάνος είναι ποιοτικός. Είναι παίχτης έτσι από τους λίγους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το έχουμε δει αυτά τα τελευταία τρία χρόνια. Αλλά φέτος νομίζω δεν κάνει καλά παιχνίδια τελευταία και πρέπει να συνέλθει. Ναι, τελευταία δεν κάνει καλά παιχνίδια. Συμφωνώ απόλυτα και συμφωνώ και για το προχθεσινό. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε σε αυτή τη φάση να πάρει χρόνο ο Κίτσιου. Για μένα ο Κίτσιου, όσο έχει παίξει φέτος, δεν έχει εκτεθεί σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι μπήκε και ήταν πηγή κινδύνου. Εντάξει, δεν είναι στο 100%. Όταν δεν έχεις αγώνες συνεχόμενους, δεν μπορείς με το που μπεις να κάνεις το παιχνίδι της ζωής σου, προφανώς. Ναι, βέβαια. Αλλά έδειξε μια διάθεση σε όσο παιχνίδι αγωνίστηκε, έστω και για λίγο. Έδειξε διάθεση, έδειξε να παλεύει, να προσπαθεί να εκδικεί. Νομίζω θα ήταν καλό να έχει και έναν ανταγωνισμό μεγαλύτερο ομάδος, να μην νιώθει και τόσο σίγουρη τη θέση. Ίσως και αυτός είναι ένας παράγοντας που τον επηρεάζει. Το ότι θεωρεί δηλαδή πως θα παίζει βασικός ό,τι και να γίνεται. Δεν ξέρω, εντάξει. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω για τον Μάτος πόσο παίζει αυτό το ρόλο. Νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα κούρασης και του βγαίνει αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι στο Μάτος βγαίνει κυρίως η ψυχική κούραση από όλα αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Που δεν έχει καθαρό μυαλό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι τόσο σωματικά. Γιατί σαν ποδοσφαιριστής και πέτσι και γενικότερα στην καριέρα του έχει δείξει ότι είναι από τους παίκτες που ξέρουν πολύ καλά να διαχειρίζονται το σώμα τους. Και όταν πρέπει να πιεστούν θα το κάνουν, αλλά θα ρίξουν ταχύτητα μετά στα πιο εύκολα παιχνίδια θεωρητικά. Ο Μάτος γενικότερα τον είχαμε συνηθίσει να κάνει μια συντήρηση, μια διαχείριση και ο ίδιος. Αλλά νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Καθαρά λόγω συγκέντρωσης, λόγω ψυχικής κόπωσης, όπως θέλεις πες το. Ναι. Δηλαδή του λείπει το καθαρό μυαλό, όχι οι σωματικές ικανότητες πλέον. Για μένα αυτό δείχνει, ότι δεν έχει καθαρό μυαλό. Δηλαδή και αυτά που κάνει προχθές στα γκολ, δεν είναι απλά ότι δεν είχε επιστροφή, δεν είχε ανάσες να γυρίσει.
είδα ότι δεν σκεφτόταν καθαρά. Δηλαδή, είναι αλυψικέντρωση. Ήταν φάσεις που ναι, δεν είχε λόγο να αντιδράσει έτσι. Οπότε νομίζω ότι θέτε, είναι ένα σημείο που ο Κίτσιο θα μπορούσε να μπει. Από την άλλη, δεν νομίζω, δεν φαίνεται ότι θα γίνει κάτι πιο αύριο σε πρώτη φάση. Ο Κίτσιο σήμερα σίγουρα νομίζω ότι θα παίξει την Πέμπτη με τον Έντο Σπάτων στο κύπελο. Αύριο φαίνεται ότι θα είναι κανονικά ο Μάτος. Τώρα στη μεσαία γραμμή επιστρέφει ο Κάνιας, που βέβαια είχε παίξει και την Πέμπτη, αλλά επιστρέφει και στο πρωτάθλημα. Εκεί όμως υπάρχει ένα ερωτηματικό, δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα για το ποιον θα επιλέξει τελικά. Mm-hmm. Και οι τρεις, και Μαουρίσιο, και Βέλβουμ και Κάνιας διεκδικούν τη θέση. Σήμερα δοκιμάστηκε για αρκετή ώρα το δίδυμο Βέλβουμ-Μαουρίσιο. Έχει όμως πιθανότητες και ο Κάνιας. Νομίζω ότι δεν θα είναι πολύ παράξενο να δούμε ένα δίδυμο Βέλβουμ-Κάνιας τελικά. Mm-hmm. Γιατί και ο Μαουρίσιο προχθές την Πέμπτη έδειξε για αυτός μια κόπωση και σίγουρα δεν έκανε και αυτός καλό παιχνίδι. Ο Βέλβουμ από την άλλη έχει πάρει ανάση τελευταία. Οπότε η απόφαση θα πάρθει αύριο τελική και είναι πολύ πιθανό να δούμε αυτό το δίδυμο με τον Κάνιας και τον Σουηδό. Mm-hmm. Τη θέση του Πέλκα τώρα φαίνεται ότι την κερδίζει ο Μπίσεσβαρ. Και πάλι στις δοκιμές πήρε χρόνο και ο Ολλανδός και ο Ελκαντουρί. Αλλά σήμερα ειδικά ο Μπίσεσβαρ δοκιμάστηκε ακόμη περισσότερο και δείχνει να έχει ένα προβάδισμα. Στα άκρα τον πρώτο λόγο τον έχουν ο Ζαμπά με τον Ουάρντα. Ο Ουάρντα προορίζεται για αυτό το παιχνίδι για βασικός, αλλά και πάλι και εδώ όπως πάντα στις δοκιμές ο Λουτσέσκο να κατέβει την τράπουλα, γιατί είναι πολλά τα πρόσωπα που μπορούν να αγωνιστούν και την τελευταία στιγμή επιλέγει, το λέγαμε και για προχθές, ότι πάλι τη θέση την διεκδικούσαν ουσιαστικά οι τρεις και επιλέχθηκαν οι δύο τελευταία στιγμή. Και στην κορυφή θα είναι ο Πρίγεβιτς, δεν αλλάζει. Ο Σέρβος ακόμα και στην κακή του μέρα μπορεί να σου βγάλει γκολ από το πουθενά. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Και έτσι κι αλλιώς προσωπικά θεωρώ ότι την Πέμπτη, αν μπορούσαμε να κρατήσουμε κάποιον, ήταν ο Πρίγιοβιτς, στάθηκε πολύ καλά. Προσπάθησε και εκτός περιοχής να δημιουργήσει μόνος του. Τον είδαμε να φτάνει στο δεξί άκρο και να βγάζει σέντρες. Τον είδαμε να βγαίνει εκτός περιοχής πάρα πολύ. Το πάλευε γενικότερα, ναι. Ναι, και νομίζω ότι είναι ένας λόγος που μπορέσαμε έτσι να κρατήσουμε κάτι θετικό την Πέμπτη και πάει να ξεκινήσει και αύριο κανονικά. Από εκεί πέρα να θυμίσουμε και πιο συγκεκριμένα ποια είναι η αποστολή που βρίσκεται στη Λιβαδιά, ναι. για το αυριανό παιχνίδι. Είναι ο Ρέι, ο Πασχαλάκης, ο Μάτος, ο Κίτσι, ο Τόσκα, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Μαουρίσιο, ο Σάκοφ, ο Βέρμπλουμ, ο Κάνιας, ο Μπίσης, ο Βαλικαντουρί, ο Ζαμπά, ο Άρντε, ο Λιμιός, ο Πρίγιοβιτς και ο Ακπόμ. Εκτός έχουν μείνει, είπαμε, ο Βιερίνια και ο Κάνιας, ο Πέλκας, εκτός είναι ο Καρέλης και πάλι. Και ίσως είναι σημαντικό αυτό και τον Καρέλη, γιατί είναι συνεχόμενα πλέον τα παιχνίδια που είναι εκτός. Είχαμε συνηθίσει από το ξεκίνημα της σεζόν να αλλάζουν πολλές φορές, μία να είναι εκτός ο Ακπόμ, μία φορά να είναι εκτός ο Καρέλης. Από την άλλη όμως, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε συνεχώς τον Καρέλη εκτός. Να είναι εκτός, ναι. Και τον Ακπόμ όχι μόνο να μπαίνει στις αποστολές, αλλά όποτε παίζει να δείχνει ότι πλέον είναι ενεργό κομμάτι της ομάδας. Και την Πέμπτη τα μπήκε, προσπάθησε, κυνήγησε κάποια πράγματα, δημιούργησε καταστάσεις, πίεσε κάπως, έδωσε φρεσκάδα σε ένα δύσκολο κομμάτι, σημείο μάλλον, του αγώνα για την ομάδα. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούσαν να γίνουν πολλά. Και γενικότερα Ακπόμ φαίνεται ότι κερδίζει πάρα πολλούς πόντους. Έχει βρει και γκολ σιγά σιγά. Το έχουν ακυρωθεί και δύο γκολ. Και βρίσκει και αριθμούς, βρίσκει και νούμερα και νομίζω τον βοηθάει και τον ίδιο αυτό. Να γιατί σιγά σιγά ανεβαίνει. Yeah. Ναι. Πολύ σημαντικό. Εκτός είναι και ο Μαλεζάς, εκτός είναι και ο Σιαμπάνης. Πρόσωπο που συνήθως έτσι κι αλλιώς βρίσκονται εκτός. Και ο Χατσερίδης, όπως είπαμε και πριν. Mm-hmm. Τώρα την αποστολή την υποχρέθηκε στην Αθήνα ο Ιβάν Σαββίδης, που νομίζω ότι είναι μια κίνηση όχι τυχαία, γιατί το λέγαμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες ότι, όπως είναι λογικό, την Πέμπτη
Το βράδυ το κλίμα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό, προφανώς. Υπήρξε και μια σύσκεψη τότε μεταξύ όλων των ανθρώπων της ομάδας, παρουσία και του Ιβάν Σαββίδη. Αναλύθηκαν οι λόγοι που συνέβη ό,τι συνέβη. Και νομίζω ότι αυτή η σημερινή παρουσία του στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να αποδεχθεί την ομάδα δεν ήταν καθόλου τυχαία. Είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, το έκανε σίγουρα με κάποιο σκοπό και μάλιστα είναι χαρακτηριστικές και οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η ΠΑΕ στο Twitter, που φαίνεται ο Ιβάν Σαββίδης να έχει ένα τετ-α-τετ και με τον Βαρέλα και με τον Κρέσπο. Θυμίζουμε και τα δύο πρόσωπα που είναι στην επικαιρότητα, γιατί και οι δύο είναι σε συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ για να ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους, τα οποία λήγουν τον Ιούνιο. Ναι. Κοινές που λέμε γι' αυτό, νομίζω ότι στην περίπτωση του Κρέσπο πλέον το μόνο που μένει είναι το τυπικό κομμάτι, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Ισπανό. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει δώσει ήδη μήνυμα έτσι κι αλλιώς εδώ και αρκετές ημέρες στους συνεργάτες του να κλείσουν άμεσα οι υποθέσεις των ανανεώσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μιλώντας για τους δύο συγκεκριμένους παίκτες να έχουν ήσυχο το κεφάλι στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί όπως και να έχει, το έχουμε πάρα πολλές φορές, είναι επαγγελματίες, είναι παίκτες όμως ενεργοί της ομάδας, ανήκουν στον κορμό της ομάδας, πολύ δύσκολο θα βγουν από την αρχική δεκάδα. Ο Κρέσπο δεν έχει λείψει από ούτε ένα μάτς πρωταθλήματος φέτος. Ναι, και γενικότερα και οι δύο νομίζω ότι είναι όχι απλά τους πρωταγωνιστές, είναι από τα βασικά στελέχη της φετινής πορείας. Και αν το αυριανό παιχνίδι και όλα τα υπόλοιπα που έχουν προηγηθεί ήταν κρίσιμα, νομίζω ότι από το δεύτερο γύρο και μετά θα είναι ακόμη πιο σημαντικό το κάθε παιχνίδι. Οπότε γι' αυτό στον ΠΑΟΚ θέλουν από το 19, μπαίνοντας μάλλον στο 19, να έχουν ξεκαθαρίσει οι περισσότερες υποθέσεις, γιατί είναι αρκετοί οι παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους. Αλλά ειδικά για τους δύο, για τον Βαρέλα και τον Κρέσπο, εκεί είναι που έχει πέσει το βάρος και εκεί είναι που θέλουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, να είναι και οι δύο σίγουροι και από εκεί πέρα να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες υποθέσεις. Mm-hmm. Στην περίπτωση του Κρέσπο είναι πάρα πολύ κοντά οι δύο πλευρές. Και νομίζω ότι το ίδιο σημείο και με τον Βαρέλα, έτσι και λες και ο ίδιος, το είπε ξανά και σήμερα στις δηλώσεις του, ότι ο ίδιος αισθάνεται καλά, ο ΠΑΟΚ έχει τη διάθεση να τον κρατήσει και από εκεί μένει, από εκεί αυτό που μένει από εκεί πέρα είναι να αριστικοποιηθεί και να κλείσει και αυτός. Ναι. Υπάρχουν βέβαια και οι υπόλοιποι, εντάξει, είναι και ο Μπίσες, είναι και πολλοί παίκτες που υπάρχουν συζητήσεις, αλλά επειδή λέμε και για τον Πίσης, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση, πολύ διαφορετική και νομίζω ότι έχει ακόμη μέλλον για τον Ολλανδό. Αλλά για τους δύο θεωρώ ότι αν δεν προκύψει κάτι εντελώς διαφορετικό, σύντομα θα έχουμε νέα. Αυτό τουλάχιστον το θέλουμε και στον ΠΑΟΚ και το θεωρώ πολύ λογικό. Βέβαια, έτσι πρέπει να τελειώνουν αυτές οι υποθέσεις, όπως σωστά έχετε επισημάνει και στο ΠΑΟΚ 24 πολύ το τελευταίο διάστημα. Αύριο ναι. Μέρα αγώνα, αγάπη. Σαφώς θα έχετε πολλά περισσότερα να πείτε και το πρωί, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι ο Σταύρος ο Κόλκας στη Λιβαδιά. Θα είναι και στο Ίσον Αναστασιάδης για να μας μεταφέρουν όλα από νωρίς. Και για το Λίμπερο και για το ΠΑΟΚ 24. Και όλα τα υπόλοιπα φυσικά και από το πρωί και στο ΠΑΟΚ 24 και γενικότερα και ραδιοφωνικά. Ωραία, ωραία. Έγινε, αγάπη. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση και καλή εβδομάδα. Αύριο αρχίζει γερωμένη με το παιχνίδι. Επίσης, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από την Αγάπη Γαβριλίδου για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, για όλα τα ασπρόμαυρα νέα και για τις ανανεώσεις συμβολέων και για το αυριανό παιχνίδι με τη Λιβαδιά. Μας έδωσε και την πιθανή ενδεκάδα η Αγάπη. Ακούσατε νωρίτερα ποιους προτίθεται να παρατάξει ο Ρασβάνο Τσέσκου αύριο στη Λιβαδιά στις 7.30 το παιχνίδι. Μετάδοση φυσικά εδώ ζωντανά από το Λίμπερο 107,4 με τον Σταύρο Κόλκα στην περιγραφή. Θα ακούσει το παιχνίδι και όσα θα συμβαίνουν πριν από το μάτς και όσα θα συμβούν μετά από το μάτς στη Λιβαδιά. Και ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το διπλό, να επανέλθει στις νίκες και να συνεχίσει την πορεία του προς την κατάκτηση πρωταθλήματος. Αυτά του ΠΑΟΚ στα του Άρη, να διαβάσουμε μια δήλωση που έκανε νωρίτερα, μάλλον μεταδόθηκε νωρίτερα από την ΕΡΤ την Αθλητική Κυριακή. Ο Δελεζής, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο για το χθεσινό λάθος του, το λάθος γύρισμα προς τα πίσω, όπου έφερε και τη φάση του πέναλτι και της αποβολής του Κουέστα στο 30
και άφησε τον Άρη με 10 παίκτες από πολύ νωρίς. Ξεκίνησαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν εμείς κυρίαρχοι του παιχνιδιού μέχρι να κάνω ένα τραγικό λάθος που, αν θυμάμαι καλά, δεν μου συνέβη ξανά, αναφέρει ο Δελιζήσης. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλη την ομάδα. Παίρνω την ευθύνη για αυτήν την ήττα. Πιστεύω καλύτερα να έμπαινε τον γκολ χωρίς να δεχτούμε την κόκκινη κάρτα. Πιστεύω θα εκκρινούσαμε και το παιχνίδι. Ανέφερε ο Δελιζήσης μιλώντας στην ΕΡΤ. Πήρε την ευθύνη λοιπόν συνολικά για την ήττα και αυτό το πράγματι πεδαριώδες λάθος που έκανε σε αυτό το τραγικό γύρισμα προς τα πίσω. Και σε μεγάλο βαθμό έκρινε και την έκβαση του χθεσινού αγώνα. Λοιπόν, φτάσαμε στις 12 ακριβώς. Περιμένουμε τις δικές σας απαντήσεις και τα σχόλια σε σελίδα του Λίμπρο 4,4 στο Facebook και στην ανάρτηση εκπομπής post-game για τις φωτογραφίες που υπάρχουν εκεί με τρυπημένες κάλτσες και παπούτσια παικτών, τα οποία τα έχουν προκαλέσει οι ίδιοι, τις τρύπες κάλτσες και στα παπούτσια. Το βλέπουμε συχνά το φαινόμενο αυτό σε όλα τα γήπεδα και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σαν να καθιερώνεται. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, αν ξέρετε, πώς σχολιάζετε, πώς το βλέπετε. Θα δώσουμε μετά το break και μια απάντηση έτσι που ιατρική, από ιατρικής πλευράς, για ιατρικό λόγο γίνεται και όχι κυρίως για ποδοσφαιρική μόδα. Θα το δούμε συνέχεια το θεματάκι αυτό. Προλαβαίνετε να απαντήσετε και όσοι θέλετε στη σελίδα του Λίμπρο 104 στο Facebook. Στέλνετε και τελευταία τα μηνύματά σας για το διαγωνισμό που τρέχει από το ψητοπολείο μπες στο ψητό για να κερδίσετε το τραπέζι αξίας 20 ευρώ. Επαναλαμβάνω, FM κενό και αποστολή στο 54526, το ονοματεπώνυμο φυσικά για να μπείτε στην κλήρωση στο 54526. Και θα κάνουμε την κλήρωση στη συνέχεια για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής ή νικήτρια για το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο ψητοπολείο μπες στο ψητό στη Σταυρούπολη. Έχουμε ακόμη πράγματα και να πούμε. Έχουμε να δούμε και για τα διεθνή, με αποτελέσματα, βαθμολογίες και όλα όσα είδαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε να δούμε και στο μπασκετικό Άρη, εκεί όπου υπάρχει εκεί μια κρίσιμη αλήθεια. Καθώς, όπως διάβαζα σήμερα στα στατιστικά του ΕΣΑΚΕ, είναι το χειρότερο ξεκίνημα των τελευταίων 17 ετών, παρακαλώ, για την ομάδα μπασκετικού Άρη. Με αυτό το 2-7, τον απολογισμό 2-7 που έχει στη βαθμολογία, 2 νίκες 7 ήττες. Και γενικότερα, μόνο καλά δεν πηγαίνουν τα πράγματα. Υπήρχε και μια ανάρτηση, ένα μήνυμα σήμερα του πρόεδρου της ΚΑΕ, του Χάρη Παγιοργίου, που ουσιαστικά σαν να ζητούσε από τον Γουλιέλμο να πάρει την απόφαση να προβεί σε αλλαγή προπονητή, να απομακρύνει τον Αγγέλο από την τεχνική ηγεσία. Θα δούμε στη συνέχεια τι έχουμε και εκεί. Να κάνουμε έτσι και ένα πρόλογο για την αυριανή κλήρωση σε Champions League και Europa League. Έχει ενδιαφέρον η ημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπρο 107,4. Θα πάμε τώρα στο break και θα επιστρέψουμε περισσότερα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Post Games στο Λίμπρο 107,4. Τελευταία ώρα της εκπομπής. 10 λεπτά και μετά τις 12 είμαστε. Θα πάμε μέχρι τη 1-1 παρά 10 παρέα εδώ στο Λίμπρο 107,4. Ο κ. Παναγιώτης είναι πίσω από το μικρόφωνο. Ο Βασίλης Καβαδίας είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Και θα σας κρατήσουμε συντροφιά για λίγη ωρίτσα ακόμη. Να δούμε ό,τι άλλο έχουμε από το Post Games της αγωνιστικής και όχι μόνο. Αρκετά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Επαναλαμβάνω, εσείς μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο ψητοπολείο μπες στο ψητό Σταυρούπολη, στο χορηγό της εκπομπής. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54526. Θα πάμε όμως τώρα στον μπασκετικό Άρη, για τον οποίο λέγαμε και νωρίτερα. Θα μας τα πει πιο αναλυτικά ο Σταμάτης Μουρελής. Καλησπέρα, Σταμάτη, τι γίνεται? Καλησπέρα, τι γίνεται, μια χαρά. Μια χαρά, ωραία. Σταμάτη, στον Άρη δεν βλέπω να είναι μια χαρά τα πράγματα πάντως, έτσι? Ναι, είναι αλήθεια ότι τα πράγματα δεν είναι καλά γενικότερα, καθώς μετά την ήττα από το Προμηθέα και κυρίως την εμφάνιση της ομάδας, γενικά υπήρχε μια κρίση, αν θέλεις, ένας προβληματισμός για το που πηγαίνει ο Άρης. Και σήμερα βέβαια οι εξελίξεις ήταν περισσότερο όσον αφορά το θέμα του προπονητή, καθώς αρχικά ο κ. Παγιοργίου, πρόεδρος ΚΑΕ, έκανε ένα post στο Facebook στο αγιασμό του, όπου ουσιαστικά ζητούσε να πάρθουν κρίσιμες αποφάσεις για να μην κινδυνεύσει η ομάδα. Εγώ το ερμήνευσα και περισσότερο ότι ήταν ένας με μια πίεση προς τον κ. Γουλιέλμο ουσιαστικά να πάρει μια απόφαση για το θέμα Αγγέλου. Και συνέχεια τώρα το βράδυ βγήκε μια πληροφορία, ενημέρωση, ότι όχι από την ΚΑΕ, δεν το επιβεβαιώνει, δεν θέλει να κάνει κανένα σχόλιο γι' αυτό, ότι αύριο αμέσως να γίνει συνάντηση ανάμεσα σε Αγγέλου και Γουλιέλμο. Έτσι. Απιθανότατα για το μέλλον συνεργασίας των δύο πλευρών. Ναι. Είναι αλήθεια ότι ο κ. Γουλιέλμος μετά από άλλα παιχνίδια κάποιες σκέψεις για την κατάσταση του Αγγέλη Αγγέλου. Πίστηκε και τότε να μην προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Είναι και το συμβόλαιο στη μέση, το οποίο υπάρχει και μια αποζημίωση που πρέπει να πάρει ο ένας τεχνικός που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει
διαθέσιμη να παίζει τα γραφεία της ΚΑΕ. Έτσι. Ναι, βέβαια. Και αυτό το κομμάτι παίζει ως ένα βαθμό ένα ρόλο. Κυρίως βέβαια ήταν ότι πίστευα στον Αγγέλο. Πίστευα ότι μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, πίστευα ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, να δείξει κάτι διαφορετικό ομάδα, γιατί δεν είναι μόνο ήττες που λέει κάποιος ότι είναι δύσκολο το πρόγραμμα και ήττες ως ένα πόντι, ένα βαθμό μπορεί να σχαριστείς και αναμενόμενες. Δηλαδή Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Προμηθέα εκτός, αναμενόμενη με τη λογική του Προμηθέα είναι μια πολύ καλή ομάδα και στόχος του Προμηθέα, ας πούμε, για παράδειγμα αυτή τη στιγμή είναι η τετράδα. Αλλά είναι η εμφάνιση αυτή που προβλημάτισε. Δηλαδή ο Αριστερός για 30 λεπτά στον Προμηθέα δεν υπήρχε. Έβαλε, αν δεν καλώ, Σαμάτη έβαλε 31 πόντους στις τρεις πρώτες περιόδους και έβαλε άλλους 30 μαζεμένους στο τέλος, αλλά ήταν αργά. Έτσι ακριβώς. Δεν άρεσε ούτε με την ΑΕΚ. Δεν άρεσε στα παιχνίδια με τον Πανιόνιο, για παράδειγμα. Ακόμα και σε αυτά που κέρδισε ο Άρης, δεν είναι ότι έδειξε καλό μπάσκετ. Απλά έδειξε λίγο καλύτερα από τον αντίπαλο. Γενικά όμως η εικόνα δεν είναι καλή. Και στην Ευρώπη θεωρώ επίσης ότι ήταν ένα κομμάτι το οποίο το πήρε πάνω του Αγγέλου και δεν δικαιώθηκε σε αυτό. Και γενικά αναμένουμε αύριο εξελίξεις, μάλλον από πολλές, αναμένουμε εξελίξεις στον προπονητή. Έτσι, μάλιστα. Το ένα ενδεχόμενο είναι να αποχωρήσει ο Αγγέλου, το οποίο πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι συγκεντρώνει στις περισσότερες πιθανότητες, να πω την αλήθεια. Αυτή την αίσθηση έχω, ότι περισσότερο οδηγούν σε αυτό το κομμάτι, ότι θα συνεχίσουν ο κ. Αγγέλου. Ήδη ακούγονται έτσι γενικά στην πιάτσα κάποια ονόματα. Ναι, πήρε το μάτι μου και τα αυτοί μου και εμένα κάποια ονόματα σήμερα από το απόγευμα άρχισαν να κυκλοφορούν. Εντάξει, τώρα σενάρια σίγουρα θα υπάρχουν όσο είναι αυτήν την κατάσταση, έτσι. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν τα ονόματα του Γιάννη του Καστρίκη, έτσι, που είναι ο παλιός σκύμπος ο προπονητής, ο οποίος πλέον είναι ελεύθερος. Επίσης, ακούστηκε το όνομα του Σουρέ, έχει ακουστεί το όνομα του Σίλου Μαρκόπουλου γενικότερα. Που είναι ένας προπονητής ο οποίος σχέδιζε τις εκτιμήσεις των ανθρώπων της διοίκησης και ένας καταξιωμένος προπονητής της Φούσου Μαρκόπουλος. Πιθανολογώ ότι πιο πιθανός, αν θέλεις, αν τυχόν φύγει Αγγέλου, εγώ βάζω τον Καθρίτη σαν πρώτο φαβόρι να ξύσει την θέση του προπονητή. Η περίπτωση του Μαρκόπουλου έχει και κάποια εμπόδια σημαντικά, έτσι, γιατί εντάξει τώρα επειδή ο Σίλ Μακόπουλος έχει και ένα αλφα κασέ, είναι και ένας προπονητής ο οποίος δεν ξέρω αν μπορεί να δουλέψει αυτή τη στιγμή μια ομάδα με οποία δεν μπορεί να κάνει κάποια αλλαγή. Ο Καθρίτη απ' την άλλη, αν έρθει να δουλέψει εδώ, αν του γίνει κάποια πρόταση, είναι ένας νέος προπονητής. Σίγουρα ο Άρης ήταν ένα σκαλοπάτι για αυτόν. Το γεγονός ότι είχε το Μαγκή και τον Κάιζερ πέρσι μαζί του στην Κίμη και ενδεχομένως να σταγαστεί και τότε θα είναι και ένα συν. Έτσι οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι προκρίνω κάπως, αν θέλει, σε μια κούρσα διεκδικητών ή αντικαταστών διαδραστηριοτητών τον κύριο Καστρίτη. Αυτό βέβαια θα φανεί αύριο, όπως είπα κιόλας. Έτσι, η δικιά μου αίσθηση, επαναλαμβάνω, η δικιά μου αίσθηση, μόνο με αυτά που ακούω και μαθαίνω, είναι ότι πιθανότατα τα ίδια μου πλευρές θα πάνε για διαζύγιο. Δεν μπορώ να αποκλείσω όμως και το ενδεχόμενο τελικά να συνεχίσουν μαζί. Απλά να γίνει πάλι μια κουβέντα, να δώσει ο Αγγέλου τις απαραίτητες εξηγήσεις, αν θέλει, στην τελειώση, να πει την άποψή του κόντου του Άρη, ο οποίος και τις άλλες φορές που έχει μιλήσει με τον κ. Γουλιαλμή έχει πει ότι θέλει χρόνο, η ομάδα θα βρει το ρυθμό της, έτσι, το θέμα είναι αν κ. Γουλιαλμή θα του δώσει και άλλες ευκαιρίες. Γιατί ο Άρης τιμή είναι στο 2-7, η Ευρώπη ήταν μια αποτυχία, ακολουθεί ένα πρόγραμμα σίγουρα πιο βατό, αλλά με πίκρινε πάρα πολύ κρίσιμα. Έτσι το πρόβλημα του χολαργού είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον Άρη. Βέβαια, είναι από αυτά που λέμε must win, έτσι, πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε. Έτσι και να σου πω και κάτι, αυτό που συζήτησα και με φίλους σήμερα. Όπως πέρσι ο κ. Βουλέλμος έπρεπε ένα σημείο να κάνει κάτι που ήταν αναγκαίο εκείνη τη στιγμή, έτσι, να διώξει τον Μάνατζερ του Γιαννάκη, να λύσει συνεργασία μάλλον με τον Μάνατζερ και να φέρει τον Αγγέλο, γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, δεν μπορούσε να φέρει παίχτες. Αυτή τη στιγμή κάτι έτσι πρέπει να γίνει και εδώ. Φαντάζεται ότι πρέπει να γίνει και εδώ. Δηλαδή, ο Άρης δεν μπορεί να αλλάξει παίχτες. Δεν μπορεί να έρθει αύριο τον Μπαν, είπαμε τον Μπαν δεν θα έρθει. Οπότε το μόνο που μπορεί να κάνει στην Άρη για να αλλάξει κάποιο τα δεδομένα είναι να αλλάξει τον Μπαν. Δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Το να βγει στην αγορά να βρει κάποιου παίκτες που πριν ένα μήνα ήταν 4-5 και τώρα μπορεί να είναι 2 παίκτες που υπάρχουν και οι οποίοι για να είναι μέχρι τώρα ελεύθεροι, ίσως να είναι και αυτοί δόλο αξίας, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι δραστικά. Ναι, βέβαια.
Η κίνηση του Παντονίου πριν 1,5 μήνα δεν έγινε. Μπορούσε λίγο να αλλάξει την ομάδα, να αλλάξει την εικόνα. Δεν έγινε εκείνη η κίνηση. Κάντε με, λάθος ήταν. Έτσι, κατά με ήταν λάθος να υπάρχει του Παντονίου. Γιατί θα βάζει κάτι μέσα στην ομάδα, θα μπορούσε να αλλάξει κάτι μέσα στην ομάδα. Ο κότς αποφάσισε ότι δεν θα έπρεπε να το βάλει μέσα. Εντάξει, αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Έτσι, και αυτός κρίνεται μετά και από τις επιλογές του. Έτσι. Οπότε λοιπόν περιμένουμε να βρούμε την ημέρα. Ωραία. Έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ωραία. Βλέπουμε αύριο τι είχαν εξελίξεις όσον αφορά στο κανάλι του Πόντι. Ωραία, έγινε. Σταμάτη, να σε ευχαριστήσω. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση και καλή εβδομάδα. Αυτά λοιπόν και από το Σταμάτη Μουρελή για τις τελευταίες εξελίξεις στον Μπασκετικό Άρη. Όπως μας είπε ο Σταμάτης, το πιθανότερο σενάριο είναι την αυριανή ημέρα. Πιθανώς να υπάρχει αποχώρηση του Βαγγέλη Αγγέλα από την τεχνική ηγεσία. Θα το μάθουμε αύριο βέβαια. Όλο το ρεπορτάζ και εδώ στο Λίμπερο, σαφώς και το απόγευμα στις 5 με 7 που είναι εκπομπή του All About Άρη On Air. Και μέσα στην ημέρα φυσικά για οτιδήποτε προκύψει ενημέρωση και για τα του Μπασκετικού Άρη. Στέλνετε και τελευταία τα μηνύματά σας για το διαγωνισμό. Σε λιγάκι θα κάνουμε και την κλήρωση. Θυμίζω, FM και ενώ αποστολή το ονοματεπώνυμό σας. Αποστολή στο 54526. Μπαίνετε στην κλήρωση για το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο ψωπολείο Μπεστοπιστό, το χορηγό της εκπομπής Post Game. Προλαβαίνετε και τελευταίοι για να διεκδικήσετε εκεί κάποια γευστικά burgers, club sandwich, σαλάτες και όλα τα σχετικά. Εμείς να πάμε τώρα να ασχοληθούμε λιγάκι με το θέμα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, που έχουμε βάλει και στην ανάρτηση εκπομπής post-game στη σελίδα του Λίμπρο 17,4 στο Facebook, για τις τρυπημένες κάλτσες των παικτών και τα τρυπημένα παπούτσια, τα οποία είναι δική τους επιλογή. Δεν είναι λοιπόν για μια νέα τάση της ποδοσφαιρικής μόδας, δεν το κάνουν δηλαδή για αισθητικούς λόγους, για λόγο στιλιστικής άποψης. Το κάνουν κυρίως για ιατρικούς λόγους. Συγκεκριμένα η ιδέα αυτή ξεκίνησε έτσι μετά από λίγο ψάξιμο που κάναμε, λίγο αναζήτηση. Υπήρχε μια σχετική έρευνα από την ισπανική εφημερίδα την ΝΑΣ, η οποία μίλησε και με αθλίατρους εκεί, έκαναν τις δικές τους αναλύσεις. Και ξεκίνησε λοιπόν αυτή η ιδέα, αυτή η πρακτική να εφαρμόζεται με σκοπό να ανακουφίζονται οι γάμπες, το γαστροκνήμιο που λέμε των ποδοσφαιριστών, η γάμπα του ποδοσφαιριστή, από την πίεση που δέχεται την ώρα του αγώνα. Οι κάλτσες σε εκείνο το σημείο τείνουν να κόβουν την κυκλοφορία του αίματος στη γάμπα, μπλοκάρουν τη ροή δηλαδή. Αυτό έχει συνέπεια να αυξάνουν τον κίνδυνο για τραυματισμούς, κυρίως όταν γίνεται στολή των μειών. Έτσι λοιπόν, ορισμένοι παίκτες θέλησαν να αποσυμφορήσουν από την πίεση τους μυς που υπάρχουν στην γάμπα εκεί στο πόδι και έχουν κάνει τις κάλτσες τους σαν ελβετικό τυρί. Έτσι, άμα δείτε και τις φωτογραφίες που έχουν ποστάρει στη Λέω του Λίμπερο 107,4 στο Facebook, είναι πραγματικά σαν ελβετικό τυρί οι κάλτσες όπως έχουν κάνει. Υπάρχει φωτογραφία, είναι από τα πόδια του Walker, του δεξιού μπακ της Manchester City, η φωτογραφία συγκεκριμένη. Αλλά γενικά αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε πολύ έντονα τελευταία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχετε παρατηρήσει και στα ελληνικά γήπεδα και από παίκτες των ομάδων μας. Χαρακτηριστικά μου έρχονται τα παραδείγματα του Σιώπη από τον Άρη και του Βαρέλα από τον ΠΑΟΚ που το έχουν κάνει σίγουρα στα τελευταία παιχνίδια και πιθανώς το κάνουν και στα επόμενα όσοι θέλετε να το προσέξετε. Αλλά έτσι έχει το ξεχωριστό ενδιαφέρον του. Βέβαια, η Ισπανική εφημερίδα έκανε την έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα, για αυτή την πατέντα που έχει παρατηρηθεί. Ρώτησε αθλίατρους για τη νέα αυτή τάση. Αυτοί εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί για το κατά πόσο αποδίδουν αυτές οι τρύπες οι κάλτσες για να αποφευχθούν οι τραυματισμοί. Μοιάζει περισσότερο με επιφανειακή μέθοδο για ψυχολογικούς λόγους, για την ψυχολογία του παίκτη δηλαδή, να νιώθει ότι έτσι γλιτώνει τραυματισμούς. Αυτό ανέφεραν οι αθλίατροι στην Ισπανία. Άλλωστε, οι σύγχρονες κάλτσες των ποδοσφαιρικών ομάδων βοηθούν στην κυκλοφορία του αίματος και μειώνουν τον κίνδυνο για κράμπες, ειδήματα και άλλους τέτοιους τραυματισμούς. Συνεπώς, δεν είναι και τόσο πιστική ή αποτελεσματική αυτή η πατέντα. Μάλιστα, ο Γκάρεθ Μπέιλ, ο οποίος ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες που το εφάρμοζε αυτό, τον είδαμε να παίζει αρκετές φορές με τρυπημένες κάλτσες στο πίσω μέρος. Το σταμάτησε μετά από ένα σημείο. Δεν το κάνει πια. Ενώ κάποιοι άλλοι εφαρμόζουν αυτό το πράγμα, κάνουν τρύπες δηλαδή και στους αστραγάλους, γύρω από τους αστραγάλους, χαμηλά στην κάλτσα ή βάζουν δεύτερη κάλτσα για να γλιστράει πιο εύκολα από κάτω, να είναι πιο ανάλαφρο το πόδι, να κυκλοφώνουν γενικότερα πιο άνετα στο γήπεδο, να μην υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση στο συγκεκριμένο σημείο του ποδιού. Το άλλο παράδοξο που έχουμε παρατηρήσει και το έχει κάνει ο Κουτίνιο, έτσι, ως πιο ξακουστό όνομα της Μπαρτσελόνα, ο Βραζιλιάνος, έχει κόψει το πίσω μέρας του παπουτσιού του, στο σημείο της φτέρνας. Το έχει κόψει για να είναι πιο άνετα η φτέρνα του, να μην υπάρχει πίεση εκεί, στο συγκεκριμένο σημείο, τώρα του αγώνα, και να είναι ανάλογα και με το πόδι αυτό βέβαια, όπως βρήκαμε επίσης σχετικά στοιχεία. Ενώ ο Χούμελς, ο Γερμανός στόπερ, ο ψηλός με τον Μπάγκερ Μονάχου, έχει κόψει, υπάρχει σχετική φωτογραφία επίσης, κάποια σημεία στα δάχτυλα τα μπροστά των ποδιών του για να
Επίση, να μην υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση και τον μπορώ να τα δάχτυλα να... σε εκείνο το σημείο. Εντάξει. Άλλοι το κάνουν για να γλιτώσουν τραυματισμού, άλλοι δοκιμάζουν αυτή τη νέα τάση. Αλλά αυτό με την κάλτσα δεν ξέρω, μου έκανε πολύ εντύπωση. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχετε παρατηρήσει. Πολύ συχνό το φαινόμενο τελευταία από αρκετούς ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα να δούμε και στα υπόλοιπα διεθνή τι είχαμε. Φυσικά ξεχώρισε το μεγάλο ντέρμπι Liverpool-Manchester United σήμερα. Να δούμε όμως συνοπτικά τα αποτελέσματα, βαθμολογίες. Να ξεκινήσουμε από την Premier League. Εκεί όπου είχαμε και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια σήμερα, είδαμε το σερί της Arsenal να σταματά με ήττα από τη Southampton, η οποία είχε 11-12 μάτσα να κερδίσει, αν δεν κάνω λάθος, στην Premier League. 3-2 κέρδισε σήμερα την Arsenal σε ένα ωραίο μάτς. Η Chelsea πέρασε από την έδρα της Brighton, κέρδισε με 1-2, σημαντικό διπλό. 3-1 η Liverpool, τη Manchester United στο ντέρμπι της ημέρας. Η Liverpool είναι πρώτη με 45 βαθμούς, 44 η Manchester City, ακολουθεί ένα βαθμό πίσω. Στους 39 η Tottenham, στους 37 η Chelsea, 34 έχει η Arsenal και 26 η Manchester United στην έκτη θέση. Και να περάσουμε να δούμε και στην Ισπανία τι είχαμε, εκεί όπου ξεχώρισε ο περίπατος της Μπάρτσα με 0-5 νωρίτερα, με χάτρικ του Λιονέλ Μέσι. Η Μπάρτσα που δεν ξέρω, κάπως ανεβασμένη την βλέπω τελευταία. Και είναι πρώτη στους 34 βαθμούς. Στους 31 η Σεβίλη που κέρδισε σήμερα τη Χιρόνα με 2-0, αν θυμάμαι σωστά. Η Ατλέτικο Μαδρίτης κέρδισε χθες με 2-3 εκτός έδρας, πήρε διπλό επί της Sociedad και είναι στους 31 και αυτή. Να δούμε αρχικά μάλλον τα αποτελέσματα αναλυτικά. Είχαμε λοιπόν την Παρασκευή Θέλτα Λεγκανές 0-0, Χετάφε Σοσιεδάδ 1-0, Βαγιαδολίδη Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3, διορθώνω για πριν που πάω τη Σοσιεδάδ Ατλέτικο, Βαγιαδολίδη Ατλέτικο Μαδρίτης λοιπόν 2-3 χθες, Ρεάλ Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 στον Περναμπέου με καρδιοχτύπια στο φινάλε, διπλή επέμβαση σωτήρια του Κουρτουά, Έιμπαρ Βαλένθια 1-1, Σεβίλη Χιρόνα 2-0 σήμερα, Εσπανιόλ Μπέτις 1-3, Ουέσκα Βιγιαρεάλ 2-2 και Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-5. Αύριο στις 10 ολοκληρώνεται η αγωνιστική στη Λα Λίγκα με το μάτς Αλαβές Αθλέτικ Βιλμπάο. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και το λέω πως είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, όχι απλά για να το πω. Η Αλαβές είναι στην 7η θέση. Μετά το πολύ καλό της ξεκίνημα έχει πέσει λιγάκι τελευταία, είναι η αλήθεια. Βέβαια είναι στους 24. Αν κερδίσει αύριο, θα πάει στους 27 και θα ανέβει στην 5η θέση, πλησιάζοντας 2 βαθμούς πίσω από την Ρεάλ που είναι στην 4η θέση με 29 βαθμούς. Και να πάμε και στην Ιταλική Σεριά, εκεί όπου η Νάπολη σήμερα κατάφερε να περάσει από την έδρα της Κάλιαρη με διπλό, πήρε το 0-1, αγχωτικά και δύσκολα. Η Ρώμα κέρδισε με 3-2 την Τζένοα, νωρίτερα Σαμπτόρια Πάρμα 2-0, Φροζινόνε Σασουόλο 0-2, Φιωρεντίνα Έμπολη 3-1 και Σπάλ Κιέβο 0-0. Αύριο Δευτέρα Αταλάντα Λάτσιο στις 9.30, την Τρίτη στις 9.30 Μπολόνια Μιλάνο, αυτά τα παιχνίδια θα ολοκληρώσουν την αγωνιστική στην Σεριά. Το Σάββατο η Γιουβέντους είχε κερδίσει 0-1 στο ντέρμπι του Τωρίνο με γκολ πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ενώ η Ίντερ κέρδισε 1-0 την Ουντινέζα. Να δούμε το βαθμολογικό πίνακα και εδώ που η Γιούβε συνεχίζει ακάθεκτη. Νομίζω δεν μπορεί να χάσει ούτε το φετινό πρωτάθλημα. Είναι στο σύν 8 από την Νάπολη. Έχει 46 και η Νάπολη έχει 38. 15 νίκες, μια ισοπαλία Γιούβε, ITT, στην κορυφή. Ενώ η Νάπολη, είπαμε, ακολουθήσει 38, η Ίντερ έχει 32, στην τρίτη θέση, 26 η Μίλαν που χρωστάει και ένα μάτς. Το ίδιο και η Λάτσιο, η οποία έχει 25, 24 η Ρώμα μετά τη σημερινή της νίκη. Να πάμε και στη γερμανική Bundesliga, εκεί όπου προελάβει η Dortmund. Είναι πρώτη με 39 βαθμούς στο συν 9 από την Gladbach και την Bayern που την ακολουθούν στη δεύτερη θέση στο βαθμόντας. Η Λειψία είναι στους 28 και η Eintracht Frankfurtis στους 26 στην 5η θέση. Να δούμε και τα αποτελέσματα που είχαμε εδώ το Σάββατο. Ξεχώρισε, όπα που είμαστε εδώ, 15η αγωνιστική. Το Σάββατο ξεχώρισε η νίκη της Dortmund επί της Werder με 2-1 στο Westfalen. Πολύ σημαντική νίκη. Η Bayern έκανε περίπατο στην έδρα του Ανόβερο με 0-4. Fortuna Düsseldorf Freiburg 2-0. Augsburg Schalke 1-1. Stuttgart Hertha Βερολίνου 2-1. Hoffenheim Gladbach 0-0. Και την Παρασκευή η Wolfsburg είχε πάρει διπλό στην έδρα της Νιρεμβέργης με 0-2. Σήμερα Λειψία Mainz 4-1 και Eintracht Frankfurt της Leverkusen 2-1. Και να κλείσουμε την βόλτα μας στα ευρωπαϊκά γήπεδα με την γαλλική Ligue 1, εκεί όπου λόγω των αναταράξεων των τελευταίων ημερών και με τα κίτρινα γυλαίκα, διαδηλώσεις και όλα αυτά που υπήρχαν, είδαμε τι έγινε και στο Στρασβούργο, άσχημα πράγματα, αναβλήθηκαν και κάποια παιχνίδια. Είχαμε χθες το Σάββατο Rem Στρασβούργο 2-1, το Στρασβούργο έπαιξε κανονικά στην έδρα της Ρέμς. Τα υπόλοιπα παιχνίδια αναβλήθηκαν, συγκεκριμένα το Dijon Paris Saint-Germain, το Nantes Montpellier, το Caen Toulouse και το Amiens Angers. Σήμερα η Nîmes
Έχασε από τη Λίλ με 2-3 στην έδρα τη. Τον Νιγκάμπρεν και τον Νίσιν Ετιέν. Μάλλον όχι, τον Νιγκάμπρεν και τον Μαρσίγ Μπορντό. Τα μάτς που αναβλήθηκαν. Νίσιν Ετιέν 1-1 και Λιόν Μονακό 3-0. Για την Τρίτη είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι Καέν Τουλούζ. Και το Νιγκάμπρεν έχει προγραμματιστεί για τις 16 του Ιανουαρίου το νέο έτος του 2019. Στη βαθμολογία υπάρχει φυσικά με 14 νίκες, 2 ισοπαλίες, είναι στους 44 βαθμούς. Η Λίλ είναι αυτή τη στιγμή δεύτερη, έχει παίξει όμως 18 παιχνίδια, ενώ υπάρχει 16 και έτσι είναι στο μείον 10 στους 34. Η Μονακό, για την οποία λέγαμε και προηγουμένως, είναι προτελευταία με 13. Η Νιγκάμπ έχει 8 βαθμούς, είναι στην τελευταία θέση. Δεν ξέρω πώς θα την γλιτώσει φέτος η Μονακό με την πολύ άσχημη πορεία που κάνει. Να δούμε αν μπορεί ο Ανδρή να γυρίσει εκεί την κατάσταση ως coach των Μονεγάσκων. Να πάμε να ρίξουμε μια ματιά και εν ώψη της αυριανής κλήρωσης, στη 1 το μεσημέρι η κλήρωση του Champions League και στις 2 του Europa League, να δούμε λίγο τα group ισχυρών και ανίσχυρων, πώς θα γίνουν δηλαδή οι διασταυρώσεις. Έχουμε στον group των ισχυρών Dortmund, Barcelona, Paris Saint-Germain, Porto, Bayern Μονάχου, Manchester City, Real Madrid και Juventus, και ανίσχυρη είναι Ατλέτικο Μαδρίτης, η Tottenham, η Liverpool, η Schalke, ο Άγιαξ, η Λιόν, η Ρώμα και η Manchester United. Δεν μπορούν να τύχουν μεταξύ τους από τα δύο group αυτά. Δεν μπορούν να τύχουν μεταξύ τους επίσης ομάδες που ήταν στον ίδιο όμιλο. Για παράδειγμα, η Juventus με τη Manchester City. Δεν μπορούν να διασταυρωθούν ούτε η Real με τη Ρώμα, ούτε η Dortmund με Ατλέτικο. Και γενικότερα, όποιες ομάδες ήταν στο ίδιο group της φάσης των ομίλων. Τα μάτς των 16, τα πρώτα νοκάουτ μάτς του Champions League, θα γίνουν στις 12 και 13 του Φλεβάρι τα πρώτα, 19 και 20 του Φλεβάρι τα δεύτερα, ενώ οι αγώνες ρεβάνς θα γίνουν στις 5 και 6 Μαρτίου οι πρώτες και στις 12-13 Μαρτίου οι δεύτερες, και συνέχεια θα περάσουμε στα πρώιμη τελικά. Όσο προχωράει η διοργάνωση, θα γίνεται ακόμη και πιο συναρπαστική. Θα έχουμε και VAR, όπως τουλάχιστον έχουν προαναγγείλει οι άνθρωποι της UEFA, και θα συναρπάζει ακόμη περισσότερο το Champions League. Θα πάμε τώρα να βάλουμε σε αυτή την κουβέντα για τα διεθνή, τα οποία του αρέσουν και πολύ, το Δημήτρη Δαναξή, να σχολιάσουμε και μαζί του ό,τι είδαμε και ό,τι αναμένεται να δούμε στα ευρωπαϊκά γήπεδα αυτές τις ημέρες. Καλησπέρα Δημήτρη, καλημέρα, ό,τι προτιμάς. Ναι, και τα δύο. Γεια σου Γιώργο. Τι γίνεται? Καλά, ολοκληρώθηκε πριν και το μάτς της Μπαρτσελόνα και το είδες. Περίπατος, έτσι. Περίπατος, όλα στο δεύτερο ημίχρονο έγιναν. Ξέρεις, τέτοιου είδους παιχνίδια είναι να μπει πρώτα το πρώτο γκολ. Έτσι, άνοιξε, το άγχος, οπότε άνοιξε το δρόμο ο Σουάρες και ο Μέση. Χατρίκο Μέση, τον βλέπω λίγο αγριεμένο τελευταία. Δεν ξέρω, φταίει λες η πέμπτη θέση στη χρυσή μπαλά. Τον εξόργησε λες και έχει πάρει μπρος για τα καλά. Αυτό σχολιάζουν, ας πούμε, μέσα στους φίλους σαφώς και με χειμωριστικό τρόπο οι φίλοι της Μπαρτσελόνα, ας πούμε, στα γκρουπ, ότι αυτός που βλέπετε, ας πούμε, είναι ο παίκτης ο οποίος, ας πούμε, σήμερα έκανε hat-trick και έβαλε δύο γκολ και έδωσε δύο assist, ο πέμπτος της του κόσμου, ας πούμε, ξέρω εγώ, της Ευρώπης. Που κάποτε ήταν ο Ζαγοράκης αυτή τη θέση, έτσι. Ναι, όντως. Και εντάξει, δεν πάει να πει αυτό βέβαια, ότι όποιος, ας πούμε, βγαίνει μια χρονιά λίγο χαμηλά στην κατάταξη, ότι είναι και δεν είναι και καλός παίκτης, έτσι. Προφανώς. Γνωρίζουμε ότι κακά τα ψέματα ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, λίγο παραπάνω από τον Ρονάλντο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν παίκτες που ξεπετάγονται και αξίζουν και αυτοί, όπως άξιζε νομίζω ο Μόντριτς για πολλούς λόγους, να μπει πρώτος στην κατάταξη. Και μιας που ανέφερες πριν για την κλήρωση, το μόνο που είναι έτσι σίγουρο, Γιώργο, είναι ότι θα έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια από 4 πολύ μεγάλα, αν θα δει κανείς το πώς μπορούν να διασταυρωθούν οι ομάδες. Θα έχουμε πολύ μεγάλα ζευγάρια στην φάση των 16 και σίγουρα πρόωροι αποκλεισμοί, όπως συμβαίνει νομίζω σχεδόν κάθε χρόνο. Να το πάρουμε με τη σειρά, Δημήτρη. Θα σου λέω ομάδα και θα μου λες αντίπαλο. Τώρα πρόβλεψη, επιθυμία, ό,τι θέλεις. Να ξεκινήσουμε με την αγαπημένη στη Ρώμα. Τι θα προτιμούσες από το γκρουπ των ισχυρών να έρθει? Ρεάλ δεν γίνεται, έτσι. Γιουβέντους δεν γίνεται, διότι δεν μπορούν σε αυτή τη φάση να συναντηθούν ομάδες στην ίδια χώρα, σωστά. Οπότε έχεις, οι επιλογές σου είναι, θα σας πω αμέσως. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Την έχετε σιγά μπροστά μου λίγο. Μισό λεπτό. Νομίζω, κοίταξε, η Πόρτο είναι η πιο, από ό,τι θυμάμαι, η πιο βατή ομάδα που μπορεί να παιχτεί. Νομίζω, έτσι όπως έχω συζητήσει και με κάποιους φίλους, νομίζω η Πόρτο είναι από τις αδύναμες. Δεν ξέρω αν έχει και είναι και η Ντόρτμουντ στο ίδιο ή όχι. Ναι, στο γκρουπ των ισχυρών.
Δώσουμε ναι. ένα δευτερόλεπτο και θα τις πάρουμε τη σειρά. Είναι η Παρή σίγουρα, την οποία θυμάμαι χωρίς να τη δω. Η Ρεάλ είπαμε δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει η Ρώμα. Μισό λεπτό, αλλά να μας δώσει λίγο μουσική ο Βασιλής. Ναι. Έλα Δημητρή, εδώ είμαστε. Λοιπόν, είχαμε την διακοπή αυτή. Μπαρτσελώνα, Μπάγερ, Ντόρτμουντ. Γιουβέντους είπαμε δεν μπορεί να τύχει η Ρώμα, Manchester City, Paris Saint-Germain και Πόρτο. Τι θα διάλεγες για τη Ρώμα? Είναι από ό,τι βλέπεις πολύ δύσκολα τα πράγματα για μένα. Η Πόρτο είναι η πιο το βατό σενάριο Πόρτο. Μάτια μου. Ναι. Ναι, στο ναι, ναι, να ναι. δεις μια γερή κόντρα, τι θα διάλεγες? Τι θα διάλεγες, κοίταξε, έχει πολλές ομάδες, να λέμε τώρα. Ναι, την Μπαρτσελώνα της πήραμε λίγο τον αέρα, αλλά τη βλέπω αγριεμένη από πέρσι. Μην έρθει για καμία ρεβάνς. Κοίταξε, και με την Dortmund θα είναι ωραία παιχνίδια, ας πούμε. Ναι. Και η Dortmund έτσι έχει πολύ ένα καλή προφίλ. Ναι, ναι, θα ήταν ωραία παιχνίδια. Τώρα από εκεί πέρα οι υπόλοιπες ομάδες είναι πραγματικά αυτό που λέμε στο πρώτο ράφι. Αλλά έτσι για να το κλείσουμε το θέμα της κλήρωσης, γιατί αύριο είναι τα σπουδαία. Ναι. Εκεί θα δούμε, όπως είπα και πριν, σπουδαία ζευγάρια, γι' αυτό να είναι σίγουροι οι φίλοι. Έτσι, αν δούμε το τι ομάδες βρίσκονται στα δύο γκρουπ, θα διαπιστώσει κανείς ότι δεν γίνεται να μην βγάλει σπουδαία ζευγάρια η κληρωτίδα, και αυτό θα γίνει αύριο, θα το θυμηθούν οι φίλοι μετά την κλήρωση. Ναι, ναι. Και στο Europa πάντως θα έχουμε ενδιαφέροντα, έτσι. Εκεί να θυμίσουμε είναι στους ισχυρούς είναι η Bayer Leverkusen, η Salzburg, η Zenit, η Dynamo Zagreb, η Arsenal, η Betis, η Villarreal, ονόματα Champions League, έτσι τα περισσότερα. Άιντραχτ Φραγκφούρτη, βλέπω Γκένκ, Σεβίλη, Dynamo Kiev, η Chelsea, που για μένα είναι και το νούμερο ένα φαβορή για να πάρει το φετινό Europa League, έτσι όπως τη βλέπω μέχρι στιγμής. Είναι η Νάπολη, η Βαλένθια, η Ίντερ, η Μπενφίκα, είναι στους ισχυρούς αυτές οι ομάδες. Και είναι και πιθανή αντίπαλη του Ολυμπιακού όλοι αυτοί. Εκτός από την Πέτη, στην οποία αντιμετώπισε τον όμιλο. Και στους αδύναμους μαζί με τον Ολυμπιακό είναι η Βικτόρια Πλιζέν, η Μπριζ, η Σαχτάρ Ντόνετσκ και η Γαλατασαράι που έρχονται από το Champions League, ο Στρίτ των ομίλων, η Ζυρίχη, η Σέλτικ, η Σλάβια Πράγας, η Φενέρ, η Σπόρτινγκ, η Ραπίτ Βιέννη, η Λάτσιο, η Μάλμε, η Κρασνοντάρ, η Ρεν και η Μπάτε Μπορίσοφ που ουσιαστικά πέταξε έξω τον Μπάουκ, έτσι. Ναι, βλέπουμε μεγάλη διαφορά στα δύο γκρουπ. Έτσι, και ναι, εδώ ότι πράγματι δύσκολα θα δούμε μεγάλο ζευγάρι εδώ στους 32 του Europa League. Ναι, ναι, όντως η Σαχτάρ είναι μια ομάδα που θα θέλουν να αποφύγουν όλοι από ό,τι έτσι διάβασε τα ονόματα. Εντάξει, το Europa League θα είναι ατυχία για τον Ολυμπιακό να πέσει τώρα με ομάδες, Γιώργο, όπως ας πούμε η Βαλένθια που ανέφερε, η Νάπολη, η Τσέλσι, θα είναι πραγματικά αποτυχία για μια διοργάνωση που από ό,τι φαίνεται τον απασχολεί, ειδικά ναι. έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, την πρόκριση επί της Μίλαν. Μάλλον θα θέλει φέτος ο Ολυμπιακός να κάνει το βήμα παραπάνω στο Europa. Και με το μείον 8 στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν δεν κάνει μια γκέλα αύριο πάω, ίσως να κοιτάξει να κάνει μια ευρωπαϊκή πορεία φέτος, να στρώσει λίγο τα πράγματα. Ναι, όντως, γιατί και στο Europa League δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ, οπότε είναι ιδανική ευκαιρία, αν βοηθήσει βέβαια αύριο η κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Γιατί αν βγει καμιά Τσέλσι για παράδειγμα ή καμιά Σεβίλη, δύσκολα τα πράγματα. Ναι, ναι. Έτσι. Σεβίλη, η οποία είναι η πολυνίκη του θεσμού. Οπότε καλό θα είναι να αποφύγει μια τέτοια ομάδα, και είναι αρκετές στο Europa League. Είναι 5-6 ομάδες οι οποίες κάλλιστα μπορούμε να τις δούμε και στον τελικό της διοργάνωσης. Ναι, νομίζω Σεβίλη, Τσέλσι και Νάπολη είναι τα μεγάλα φαβορί. Άντε και την Ίντερ να βάλουμε. Σωστός, σωστός. Ναι. Θα δούμε αύριο, είναι έτσι ενδιαφέρουσα ημέρα, ενδιαφέρον το μεσημέρι, έτσι για να μάθουμε και την κλήρωση, ειδικά στο Champions League και φυσικά οι φίλοι του Ολυμπιακού να δούνε με ποια θα τύχουν στο Europa. Ναι. Κατάλαβα, Δημήτρη, τι σου άρεσε περισσότερο από τον Κυριακό από αυτά που είδες? Εντάξει, το ντέρμπι θα μου πεις. Ναι, εντάξει, συζητήθηκε έτσι και εσύ ανέφερες πριν το τι έγινε. Προφανώς σε αυτό το παιχνίδι επιβεβαιώθηκε το ότι είναι καλύτερη ομάδα η Liverpool, δεν το συζητάμε, απέναντι στην ομάδα της Manchester United. Ίσως για πρώτη φορά φέτος στην Ισπανία κέρδισαν όλα τα φαβορί, τα οποία ναι, διεκδικούν το πρωτάθλημα, έτσι και η Real και η Barcelona και η Sevilla και η Atletico Madrid, και μάλιστα οι περισσότερες από αυτές και εύκολα. Δεν είχαμε τεράστια ντέρμπι αυτή την εβδομάδα, αν εξαιρέσουμε ας πούμε το παιχνίδι της Liverpool με την Manchester
United. Στην Ιταλία υπήρχε χθες το Torino Juventus, το οποίο και εδώ η Juventus για ακόμη μια φορά επιβεβαίωσε ότι δεν χαρίζεται σε κανένα, πόσο μάλλον στην συμπολίτησα Torino. Από εκεί και πέρα στην Γερμανία επιβεβαιώθηκαν τα φαβορί, Μπάγκερ Μονάχου και Dortmund κέρδισαν. Τουλάχιστον έτσι όπως συζητάμε τώρα, πέρασαν τα φαβορί, δηλαδή και επί στοιχηματικής άποψης ήταν ένα διήμερο που κέρδισαν οι μεγάλες ομάδες, και αυτό ήταν σημαντικό, επαναλαμβάνω, στην Ισπανία που πέρασαν τα πάντα όσον αφορά βέβαια τις μεγάλες ομάδες. Η Ισπανία, η οποία νομίζω ότι φέτος είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω κάποιο άλλο, ας πούμε, που θα δεις την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας να είναι σε διαφορά 3 βαθμών. Ναι, και ακούγεται στην Premier League τι συμβαίνει αυτό φέτος, που νομίζω είναι κούρσα για 2 φέτος η Premier League. Ναι, από ό,τι φαίνεται και βάση βαθμολογίας, αν ρίξεις ας πούμε μια ματιά, τις δύο ομάδες τις χωρίζουν έναν πόντα. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες ομάδες και είναι καμιά 6-7 βαθμούς ας πούμε πίσω, αλλά και αγωνιστικά δεν έχουν αυτή την σταθερότητα και την εικόνα που βγάζει τόσο η City όσο και η Liverpool. Όντως πραγματικά είναι ένα επίπεδο πάνω από τις υπόλοιπες ομάδες. Πολύ δυνατή και η Liverpool, έπεσε, έχει ίσως την ατυχία να βρίσκεται η City στα πίκ της που λέμε με τον Pep Guardiola. Αλλιώς η Liverpool νομίζω θα ήταν πιο κοντά από κάθε άλλη χρονιά στο να επιστρέψει μετά από σχεδόν 30 χρόνια στους τίτλους της Premier League. Είναι φέτος νομίζω... να δούμε, είναι ευκαιρία, αλλά είναι λίγο... Είναι και η City ομαδάρα, έτσι. Η City είναι πραγματικά αυτό ναι. Είναι ομαδάρα. Θα δούμε, έχει πάντως πολύ ψωμί ακόμα και εντάξει, τώρα θα αρχίσουν και τα αρχίζουν. Δεν θα αρχίσουν τα νοκάουτ, θα κάνουν καιρό να αρχίσουν από τον μέχρι το Φλεβάρι. Θα κάνουμε υπομονή, αλλά τουλάχιστον από αύριο που θα ξέρουμε τα ζευγάρια θα μπούμε έτσι σε ένα mood φάση των 16 σιγά σιγά. Ναι, κοίταξε, πέρα από το Champions League που αναφέρεις την Ευρώπη, όσον αφορά τα πρωταθλήματα, είμαστε λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου στα περισσότερα και φυσικά οι Άγγλοι έτσι παίζουν και μέσα σε γιορτές να μας κρατήσουν συντροφιά, οπότε και εκεί θα ξεκαθαρίσουν και νομίζω στις 2 Ιανουαρίου πρέπει να έχουμε το City-Liverpool, παρότι οι δύο ομάδες δεν έχουν πολύ καιρό που έπαιξαν πριν κάνα δίμηνο. Είναι στην Αγγλία το γνωστό κάπως, ότι δεν υπάρχει δεύτερος γύρος με το ίδιο πρόγραμμα, είναι ναι, διαφορετικό έτσι, το πρόγραμμα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, Γιώργο, οπότε υπάρχει αυτό το match σε εκείνη την ημερομηνία, αν δεν κάνω λάθος, είναι στις 2 Ιανουαρίου, οπότε εδώ σε εκείνη τη φάση είτε η Liverpool ας πούμε θα κάνει κανένα καλό αποτέλεσμα στο Manchester και θα προβάλλει μετά το πρώτο φαβορί για τον τίτλο, ή η City θα επιβεβαιώσει και αυτή ότι είναι η καλύτερη ομάδα της Premier League, αλλά μέχρι τότε έχουμε ακόμη δρόμο, ειδικά στην Αγγλία έχει, Γιώργο, και πριν την πρωτοχρονιά κάνα δύο αγωνιστικές. Έτσι, οι Άγγλοι παίζουν ναι, 10 μέρες, καμιά 3-4 μάτς. Έτσι, πιο πολλά από ό,τι παίζουν όλο τον χρόνο παίζουν στις μέρες των εορτών. Ναι, είναι για μας είναι να απολαμβάνουμε. Και για εμάς, έτσι από την τηλεόραση, και οι Άγγλοι εκεί που προφανώς θα κάθονται οι περισσότεροι εκείνες τις μέρες, θα έχουν ευκαιρία να απολαύσουν σπουδαία παιχνίδια, και επειδή όντως είναι το πιο ελκυστικό προϊόν της Ευρώπης η Premier League, εκείνες τις μέρες φροντίζουν οι διοργανωτές να έχουν έτσι μεγάλα παιχνίδια. Και με πιο κυρίω, όπως ανέφερα, στις 2 του Γενάρη του ντέρμπι τίτλου, αν και είμαστε ακόμη νωρίς ανάμεσα στην City και τη Liverpool. Ναι. Το οποίο έχει σκεφτεί στον πρώτο γύρο, Γιώργο, 0-0 με χαμένο πέναλτι του Μαχρές. Του Μαχρές, έτσι. Και το είχε στείλει πολύ ψηλά, ναι. Ναι, και από τότε πάει καλά ο Μαχρές. Πάντως τουλάχιστον δεν τον έχει επηρεάσει και έχει βοηθήσει την City αρκετά. Έτσι. Ωραία, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Αυτά εννοώ. Να κλείσουμε σιγά-σιγά. Ναι. Θα τα πούμε, Γιώργο. Έτσι έγινε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ Δημήτρη. Bye. Καλή εβδομάδα. Αυτά λοιπόν και από τον Δημήτρη Ταναξή για τα διεθνή μας, τα καθιερωμένα. Και κάπως έτσι σιγά-σιγά φτάνουμε στο τέλος, περίπου 9 λεπτάκια πριν από τη μία. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 ήμασταν και στην εκπομπή post-game. Ο κ. Παναγιωτήδης ήταν στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Καβαδίας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί θα είμαστε, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο 10 με 1 και την Κυριακή φυσικά με post-game, με όλη την αγωνιστική δράση και όλη την αθλητική επικαιρότητα.
Εξακολουθεί να ακούτε Λίμπερο. Αύριο ενδιαφέρουσα ημέρα με κληρώσεις, με μάτς του ΠΑΟΚ, με εξελίξεις Ηρακλή στο ποδόσφαιρο και Άρη στο μπάσκετ. Θα είσαι συντονισμένη στο Λίμπερο 107,4 για όλη την ενημέρωση, το σχολιασμό, την ανάλυση, το ρεπορτάζ. Τα πάντα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Να έχετε μια καλή εβδομάδα και καλό ξημέρωμα.